Εδώ είμαστε και σήμερα. Μπαλαντέρ. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 12. Θα πάμε παρέα με Νίκο Παπαδόπουλο, όταν θα είναι εδώ λίγο πιο μετά, όπως μας ενημέρωσε ο φίλος και συνάδελφος που είναι σε μια εκδήλωση. Κάπου είναι, γιατί μου είπε θα ρικήσω λίγο, θα κάνω, θα ράνω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τις 12. Χαιρετούμε τους φίλους μας στο Instagram, στο live του Instagram που μας βλέπουν. Από άλλο live σήμερα. Γεια σας, καλοί φίλοι. Εδώ είμαστε. Δεν είμαστε μόνοι μας, το μην νομίζετε. Απλά δεν είναι εδώ ο Παπαδόπουλος ακόμα. Θα πούμε αρκετά στην πορεία της εκπομπής. Θα πάμε με πολύ Champions League. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του αγώνα. Πηγαίνουν πολύ άσχημα για την ακρίβεια στο ξεκίνημα του αγώνα. Γιατί στο 15ο λεπτό ΑΕΚ Μπενφίκα το σκορ είναι 0-2. Παρακαλώ. Η Μπενφίκα προηγήθηκε με τον γκολ του Σεφέροβιτς και τώρα κάνει το 0-2 με τον, νομίζω αυτός ο Ρώσης Μπάκο, πολύ ωραίος παίχτης, που δεν θυμάμαι το όνομά του, Γκριμάλντο αν θυμάμαι καλά, ναι, πάρα πολύ καλή αντίδραση της άμυνας εδώ της ΑΕΚ και του Μπακασέτα και του Μπάρκα. 0-2 λοιπόν το ΑΕΚ Μπενφίκα. Νομίζω ότι η Μπενφίκα γενικότερα της αρέσει να έρχεται στην Ελλάδα, φέτος ειδικά. 0-2 στο 15 είναι το σκορ. Έχουμε και Champions League, να πούμε αρκετά, έχουμε και ΠΑΟΚ, έχουμε και Άρη. Έχουμε γενικά να συζητήσουμε αρκετά σήμερα. Καλή εκπομπή μας εύχονται. Χαιρετάμε και λέμε φυσικά την καλησπέρα μας. Ωραία. Εγώ είμαι εδώ, λέει. Πολύ ωραία. Χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Θέλουμε να μας λέτε, παιδιά, από πού μας στέλνετε. Αυτό μας ενδιαφέρει στο live του Instagram. Να μας λέτε, ξέρω εγώ, καλησπέρα από το Λονδίνο. Ξέρω εγώ. Καλησπέρα από την Πηλαία. Καλή ώρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Whatever. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν να πούμε αρκετά, εννοείται ότι θα ασχοληθούμε αρκετά και με το Champions League, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μιας που το συζητάμε. Έχουν μπει ήδη αρκετά γκολ, τηρούμενο των αναλογιών, δηλαδή στη λογική ότι έχουν παιχτεί περίπου 16-17 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια. Το ΑΕΚ Μπενφίκα είπαμε ότι είναι ήδη στο 0-2. 1-0 προηγεί την Bayern Μονάχου επί του Άγιαξ με τον γκολ που πέτυχε, νομίζω, Λεβαντόφσκι, αν πρόλαβα το δω καλά έξω. Ο Χούμελς τον πέτυχε, καμία σχέση. Προηγείται επίσης και η Ρώμα με τον γκολ του Τζέκο της Βικτόρια Πλζέν, γκολ πέτυχε στο 3 ο Βόσνιος. Προηγείται η Τσέσεκα Μόσχας της Ρεάλ, έκανε λάθος ο Κρός, βρέθηκε ο Βλάσιτς απέναντι από τον Κέλλορ Νάβας και έκανε το 1-0 στο δεύτερο λεπτό. Αυτά είναι τα γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο Champions League. Στα παιχνίδια που παίχτηκαν νωρίτερα, στις 8:05 που ξεκίνησαν, το Hoffenheim Manchester City έληξε 1-2, με την City τελικά στο 87 να παίρνει την νίκη με τον γκολ του Νταβίτ Σίλβα. Είχε προηγηθεί η Hoffenheim με τον Μπελφόντιλ στο πρώτο λεπτό. Η Σοφάρσο Γκουέρο στο 7 είχε το δεύτερο γκολ για τη City στο 87 με τον Νταβίτ Σίλβα. 3-0 εύκολα η Juventus στην Young Boys και τα 3 γκολ hat-trick για τον Ντιμπάλα στα 2 παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έχουμε λοιπόν να στήσουμε αρκετά. Έχουμε να πούμε για τον ντέρμπι που παίχτηκε την Κυριακή. Έχουμε να μιλήσουμε εδώ με τον Νίκο και για τα του Άρη. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι εβδομάδα που έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μείνει και πάρα πολύ σε όλα όσα. Χαιρετούμε το φίλο μας τον Χρήστο από το όμορφο Αχλωτοχώρι Παύλα Τριανδρία. Τον χαιρετούμε, είμαστε εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορεί να μείνουμε τόσο πολύ στα του ντέρμπι, γιατί σε 24 ώρα από τώρα ο ΠΑΟΚ θα παίζει με την Μπάτε Μπόρισοφ, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πορεία του στο Europa League. Okay, δεν είναι το κρίσιμο, δεν είναι το αποφασιστικό, αλλά είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σε αυτό που θέλει να κάνει, δηλαδή στο να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Υπάρχει αποστολή από σήμερα αυτό το παιχνίδι, θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά με την Ελένη Μπούντου για όσα έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αργότερα εδώ με τον Νίκο θα μιλήσουμε και για, το ρεπορτάζ του Άρη. Και ο Ηρακλής έχει αγώνα αύριο, παιχνίδι κυπέλου. Αυτό που ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μας το επέτρεψε ο ξενοφών Παύλα Ζορμπάς. Δεν ξέρω ποιος από τα δύο. Μάλλον ο Ζορμπάς πρέπει να έχει το θέμα. Για το παιχνίδι που ήταν να γίνει στην Άξο. Θα γίνει αύριο, από τη στιγμή που ηρέμησαν τα πράγματα. Θα παίξει ο Ηρακλής κανονικά αύριο εκεί. Παιχνίδι κυπέλου. Έχω να πω, παιδιά, πάντως χθες που βρέθηκα στην Αθήνα, ούτε Ζορμπά είδα πουθενά τους ενοχλεί, ούτε τίποτα. Τα πάντα καλά ήταν. Δεν βρέθηκα και μες στην πόλη και με ενημέρωσαν φίλοι και στην άλλη που ήταν εκεί μέσα στο τριήμερο του Σαββατοκυριάκου ότι υπήρχε ζήτημα.
με τον αέρα, με τη βροχή, ειδικά δύο μέρες έβρεχε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά λίγο σκιάχτηκαν με όσα γίνανε τις προηγούμενες μέρες, τον προηγούμενο καιρό μάλλον, με τις φωτιές. Και μάλλον δώσανε λίγο παραπάνω, τέλος πάντων, πέρασαν λίγο παραπάνω φόβο προς τα έξω από ότι πραγματικά υπήρχε λόγος. Okay, γίνανε κάποια θέματα κάτω χαμηλά στην Πελοπόννησο με τον Κυκλώνα. Και επίσης θέλω σε κάποια φάση να μου πει, να μου εξηγήσει κάποιος πώς βγαίνουν τα ονόματα. Κάποιος να μου πει. Δηλαδή, κακοκαιρία Ζορμπάς. Την προηγούμενη φορά λεγόταν Νεφέλη. Κακοκαιρία, μάλλον Ξενοφών, συγγνώμη. Την άλλη φορά λεγόταν Νεφέλη. Ωραία. Τώρα ονομάστηκε ο Κυκλώνας Ζορμπάς. Γενικά, αν ξέρει κάποιος να μου εξηγήσει τι εννοούμε, γιατί δίνουμε κάποιο όνομα. Δηλαδή, λέει Τυφώνας Κατρίνα. Okay. Γιατί λέγεται Κατρίνα. Κυκλώνα Ζορμπάς. Γιατί λέγεται Ζορμπάς. Πώς το λέγανε παλιά. Ο Ελνίνιο ήταν παλιά. Ο Τυφώνας κι αυτός έτσι. Δηλαδή, πώς βγαίνει ρε παιδιά αυτό. Δηλαδή, εκεί που κάθονται οι μετεωρολόγοι, ξέρω εγώ, και το βλέπουν το φαινόμενο και λένε, ωραία, έρχεται Τυφώνας. Ξαφνικά γίνεται μια κουβέντα και λένε, πώς θες να το πούμε. Και πετιέται ένας και λέει, ξέρω εγώ, Βαγγέλης. Πετιέται ένας άλλος, λέει Ξενοφών. Πετιέται ένας τρίτος, λέει ρε εσύ, επειδή είναι στην Ελλάδα ο Κυκλώνας, να το πούμε Ζορμπά, που αντιπροσωπεύει την ελληνική, ξέρω εγώ, παράδοση. Λίγο είναι ερωτηματικό αυτό. Αλλά βέβαια το γεγονός ότι το πώς αναπαράγεται αυτό αμέσως είναι άλλο ένα δείγμα της κατάστασης, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι στα του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ προφανώς έχουν υποθεί πάρα πολλά από την Κυριακή και είναι φυσιολογικό. Ήταν μια πολύ τυχερή νίκη του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ τυχερή στη λογική ότι δεν ήταν αυτός που έπρεπε για ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά υπάρχουν άλλες φορές τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πάρα πολύ καλός στο Καραϊσκάκι και έκανε αυτός τις ευκαιρίες και κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά αντιστράφηκε το σκηνικό. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε τις ευκαιρίες από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι και το τέλος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει ένα γκολ, δεν το κατάφερε και έτσι το κατάφερε ο ΠΑΟΚ με εκείνη τη φάση την περίεργη με το αυτογκόλ του Βούκοβιτς, ο οποίος Βούκοβιτς, ο παλίκαρος αυτός, δεν είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μίλαν. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μιλάνο για το παιχνίδι της Πέμπτης εκεί με τη Μίλαν, δεν είναι στην αποστολή ο Βούκοβιτς, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, ξέρω να το ξαναδούμε. Ισοφαρίζει ο Άγιαξ στην Μπάγερν λοιπόν στο 23. 1-1. Μπάγερ Μονάχου Άγιαξ. Είπαμε η Μπάγερ προηγήθηκε πολύ νωρίς με την κεφαλιά του Χούμελς. Τώρα εδώ ένας παλίκαρος πέρασε κανένα δύο, έκοψε πολύ ωραία. Βρέθηκε απέναντι από τον Νόεα και έκανε το 1-1 με ένα πολύ ωραίο δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Μαζραουί, αν πρόλαβα να δω καλά τον λένε τον παλίκαρο του Άγιαξ, που ισοφαρίζει. Οπότε λοιπόν 1-1. Το Μπάγερ Μονάχου Άγιαξ. Πολύ θα πα από τον Τάντιτς. Καλά είδα. Μαζραουί το λένε τον παλικάρι του Άγιαξ, ο οποίος ισοφαρίζει την Bayern. Επιθυμίζω το ΑΕΚ Μπενφίκα 0-2 από πολύ νωρίς. Η Μπενφίκα προηγείται της ΑΕΚ. Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε να μην σταματήσει η Μπενφίκα. Είμαστε πάντα με την ελληνική ομάδα, κύριε Μούγκο Θόδωρε. Είμαστε πάντα με την ελληνική ομάδα. Κάποιες φορές όχι και τόσο, αλλά τέλος πάντων στην προκειμένη. Η Μπενφίκα μέχρι στιγμής στην Ελλάδα σε 96-7 λεπτά στη Τούμπα και άλλα 24 που έχει παίξει τώρα έχει πετύχει 6 γκολ. Καλά είναι. Οπότε λοιπόν λίγο πιο μετά θα μιλήσουμε για το ΠΑΟΚ όσον αφορά αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάτε Μπόρισοφ. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-287 και 3 οχτάρια. Θα δώσουμε αρχικά 5 προσκλήσεις. Στην πορεία θα κάνουμε και περισσότερες. Για να βρεθείτε το βράδυ της Πέμπτης στην αίθουσα Βεργίνα στο Regency Casino, εκεί που θα υπάρχει προβολή φυσικά του αγώνα, θα μπορείτε να πιείτε τις μπύρες σας εκεί. Θα είναι και ο Κωστός Τσαθαρός για την παρουσίαση του όλου γεγονότος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όσοι έχετε ξαναβρεθεί, είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Για όσους δεν έχετε πάει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Μπάτε Πόρις ο ΠΑΟΚ, 10 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης στην αίθουσα Βεργίνα του Χάγια Regency Casino, 2310-287 και 3 οχτάρια. Για να κλείσετε την πρόσκλησή σας, έτσι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12, δίνουμε 5 αρχικά, μπορούμε να το πάμε και λίγο παρακάτω, αν υπάρχει έτσι κινητικότητα. 23-10-2-3-8, γεια σου φίλε μου Χρήστο,
Πλέον δεν είσαι στο Μαρμάρα, είσαι στην όμορφη Χαλκιδική ή στην όμορφη Θεσσαλονίκη, καλέ μου φίλε. Τρίτη βράδυ τρώμε έξω, αλλά είμαστε εδώ, οπότε δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ευκαιρία χάνει ποιο, χάνει η Ρεάλ, μια κεφαλιά που λαβαίνουν να διώξουν οι Ρώσοι τη Τσεσεκά. Άλλο γκολ δεν έχει μπει στο Champions League. Τελευταίο είναι αυτό τη σοφάρι του Άγιαξ με την Μπάγερ Μονάχου. Έλεγα λοιπόν ότι το μυαλό του Πάουκ φυσικά και είναι στο παιχνίδι με την Πάντε Μπόρισοφ. Είναι παιχνίδι που είναι αρκετά σημαντικό. Στο δικό μου το μυαλό, σε αυτά τα δύο παιχνίδια αυτή τη εβδομάδα, που ξεκίνησε από την Κυριακή, να το πούμε έτσι, πιο πολύ σημαντικό μου φαίνεται αυτό τη Μπάντε Μπόρισοφ παρά αυτό με τον Ολυμπιακό. Στη λογική ότι την πρώτη αγωνιστική ο Πάουκ έχασε από τη Τσέλσι, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Οκ. Okay. Έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε δει και από τα προηγούμενα χρόνια, ότι στον όμιλο του Europa League, όταν δεν καταφέρνεις να κερδίσεις, πόσο μάλλον τα χάνεις, το καλύτερο αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι είναι η ισοπαλία. Αλλά στο άλλο παιχνίδι, την πρώτη αγωνιστική, η Μπάντε Μπόρισοφ πέρασε από την έδρα της Βίντι και πήρε ένα προβάδισμα για την δεύτερη θέση. Οπότε το παιχνίδι της Πέμπτης είναι αρκετά σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν κρίνει πράγματα, ποιο είναι το αποτέλεσμα στην ακόμα δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Αλλά σε περίπτωση που πάρει θετικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι σιγά σιγά αποκτά ένα προβάδισμα αυτός για δεύτερη θέση και στη λογική ότι η Τσέλσι θα είναι σίγουρα η πρώτη στον όμιλο. Οπότε είναι ένα αρκετά σημαντικό μάτς. Το γεγονός ότι έχει καταφέρει να κάνει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα και σε αυτά τα 5 στα 5 έχει νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης, εκτός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου και δύο νίκες στα ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον όταν αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έχει να κάνει και με μια ομάδα η οποία δεν είναι καλά. Να κάνει μια ομάδα η οποία δεν είναι έτοιμη αυτό το καιρό, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το βλέπουμε και είναι φυσιολογικό σε ένα σημείο. Όταν έχει ξεκινήσει σεζόν, έχοντας παίξει 6 παιχνίδια επίπεδο του Champions League, προσπαθώντας να μπει στους ομίλους, αποκλειόμενοι στο έκτο. Οπότε νομίζω ότι σε ένα σημείο είναι φυσιολογικό το να κάνει, όχι κοιλιά, αλλά τέλος πάντων αγωνιστικά να μην είναι στο επίπεδο που θα περίμεναν οι περισσότεροι. Ή τέλος πάντων, βλέποντας μια ομάδα που έχει κάνει 5 στα 5, θεωρείς ότι είναι και πολύ καλά σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι, αλλά το 5 στα 5 λέει πάρα πολλά. Και σκεφτούμε θα γίνει όταν είναι σε καλό αγωνιστικό επίπεδο. Ας σκεφτούμε και αυτό. FM και όλα τα μηνύματά στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, φυσικά και μέσα από τα social media, εδώ είμαστε για να τα λέμε, έτσι. Τα live είναι εδώ ανοιχτά όπως μπορείτε να δείτε περισσότεροι. 23-12 και 3 οχτάρια για τις 5 προσκλήσεις για την Πέμπτη το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα του Χάγια Τρίτζε στην Καζίνο και μπορείτε να βρεθείτε για να προκλήσετε το παιχνίδι της Μπάντε Μπόρισοφ με το ΠΑΟΚ, να πιείτε τις μπύρες, να φάτε τα μεζεδάκια σας, να έχετε και το Κωστή Τσαρό εκεί στην παρουσίαση. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Λοιπόν, στα παιχνίδια του Champions League που είναι σε εξέλιξη, σιγά σιγά πάμε προς το μισάωρο. ΑΕΚ Μπενφίκα 0-2. Η Μπενφίκα η οποία προηγείται από το πρώτο 15 λεπτό του αγώνα 0-1 στο 6 το έκανε ο Σεφέροβιτς, 0-2 στο 15 το έκανε ο Γκριμάλντο. 1-1 τον Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ προηγήθηκε η Μπάγερν στο 4ο λεπτό με τον Χούμελς, ισοφάρισε ο Μαζραουί στο 22 για τον Άγιαξ. Έκανε το 1-1. 0-0 είναι το Λιόν Σαχτάρ, όχι, είναι και το United Valencia που δεν έχει γκολ. 1-0 η Ρώμα προηγείται από τη Βικτόρια Πλιζέν. 1-0 και η CSKA επί της Ρεάλ προηγείται από πολύ νωρίς. Παιχνίδια που σιγά σιγά πλησιάζουν στο μισάωρο. Μαζί μας φυσικά πρώτη ώρα είναι η στοίχημα.gr. Στη στοίχημα.gr μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις. Μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, ειδικά οι μέρες με Champions League, με Europa League, με μεγάλα παιχνίδια, η στοίχημα είναι εκεί με την καλύτερη αθλητική δράση από παντού, από όπου θέλετε εσείς, από υπολογιστή, από tablet, από κινητό. Το mobile app της στοίχημα είναι ταχύτατο και σε Android και σε iOS. Υπενθυμίζω, 5 προσκλήσεις αρχικά για το θέατρο Βεργίνα του Regency Casino με τηλέφωνο 23-12-87 και 3 οχτάρια. Προλάβετε, παίρνετε και κλείνετε θέση για να δείτε το παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης από εκεί. Λοιπόν, νομίζω πως σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας στο live του Instagram, όπως κάνουμε κάθε φορά στο πρώτο μισάωρο. Ωραία, καλοί μου φίλοι. Λίγο πιο μετά θα έχουμε εδώ και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Θα πάμε και με την Ελένη Μπούντου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και ο Νίκος θα μας δώσει λίγο πιο μετά ρεπορτάζ Άρη. Έχουμε να πούμε αρκετά μέχρι και τις 12 και με την εξέλιξη στο Champions League στα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν στις 10.
Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Μπάλαντερ. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Δεν έχω Νίκο Παπαδόπουλο ακόμα. Θα το πάω όπως μου είπε. Ωραία, μπορεί να αργήσω ένα 40 λεπτό. Έχει ακόμα 2 λεπτά για να εμφανιστεί. Όπως μου είπε, μπορεί να αργήσω ένα 40 λεπτό. Το έχω. Έτσι μου είπε. Είμαστε και 38. Πίσω μέχρι και 40 να εμφανιστεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Το Champions League δεν έχει αλλάξει κάτι. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη έχει και Championship σήμερα. Έχει ημίχρονα εκεί. Άστον Βίλα Πρέστον 2-0. Μπρέντφορντ Μπέρμιγχαμ 1-1. Χαλ Λίντς 0-0. Ήψουιτς Μίτλεσμπρο 0-2. Wigan Swansea και Reading QPR είναι στο 0-0. 1-0 είναι το Stoke Bolton. Στα παιχνίδια της Championship 0-2 προηγείται η Μπενφίκα στο Champions League. 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ Μπενφίκα. 1-1 το Bayern Μονάχου Άγιαξ. 1-0 το Ρώμα Βικτόρια Πλιζέν. 1-0 το Τσέσεκα Ρεάλ. 0-0 στο Manchester United με τη Βαλένθια. 0-0 και στη Γαλλία το Λιόν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Πάμε στην Ελένη Μπούντου να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ πριν την αναχώρησή του για την όμορφη Λευκορωσία και για το παιχνίδι με την Πάντε Μπόρισοφ. Ελένη, τι κάνεις, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Πώς είστε? Να χαμηλώσουμε λίγο την τηλεόραση. Ναι. Έτσι, για να πούμε τα δικά μας. Παρακολουθείτε την Μπενφίκα? Λίγο απ' όλα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι έτσι, το βασικό πλάνο, τη βασική τηλεόραση. Παίζει κάποια από την αγαπημένη σας ομάδα σήμερα εδώ πέρα? Δεν νομίζω. Δεν βλέπω καμιά από αυτές που παίζουν τώρα να έχεις. Όχι, οι αγαπημένες μας ομάδες αγωνίζονται την Πέμπτη. Δύο είναι γνωστές. Οι αγαπημένες μας ομάδες την προηγούμενη Πέμπτη διασταύρωσαν και τα ξύφη τους. Θα μπορούσαν και οι δύο, πιστεύω, Ελένη, να παίζουν στο Champions League. Αλλά τι να πεις, συγκυρίες, ατυχίες. Ξεκάθαρα. Σου είπα ότι εγώ κρατάω μία ατάκα του Αλόνσο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που είπε ότι όταν έγινε η κλήρωση του Champions League, η κλήρωση και του ομίλου του Champions League, ήθελα να σπάσω την τηλεόραση. Ναι. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι η Τζέλση απουσιάζει από την κλήρωση του Champions League. Εγώ θα το γενικεύσω. Και βλέποντάς την, και βλέποντάς την να παίζει κιόλας, νομίζω ότι μάλλον εκεί είναι η θέση της. Τέλος πάντων. Okay. Εκεί είναι η θέση της. Εντάξει, πληρώνει μία κακή χρονιά, έτσι. Κακές επιλογές, λογικό είναι. Έχει ξαναπαίξει το Europa League, το έχει σηκώσει κιόλας. Και φέτος φαντάζει και το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Την ώρα που η Ρώμα κάνει το 2-0 με τον Έντιν Τζέκο, ξανά 2-0. Ξανά. Άνοιξε το σκόρ. Για τη Ρώμα, ο Τζέκο έχει ένα πολύ ωραίο κόρ. Κάτσε λίγο, γιατί τώρα το βλέπω ξανά. Έχει κατεβάσει εκπληκτικά την μπάλα και τον έχει σκοτώσει τον τερματοφύλακα. Ιδέα άμυνα της Βικτόρια Πλιζέν, καλά. Ωραία. Μια χαρά. Στην Τσεχία παίζει η Ρώμα, έτσι? Όχι, στο Ολύμπικο. Α, στο Ολύμπικο, ναι, ναι. Εδώ έδρα. Ναι. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τον Τζέκο. Ελένη, τι γίνεται? Πώς θα φύγει ο ΠΑΟΚ στη Λευκορωσία αύριο? Λοιπόν, θα φύγει με απουσίες. Είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ταξιδεύει το πρωί της Τετάρτης για το Μίνσκ. Θα δώσουμε αργότερα και έτσι λεπτομέρειες, γιατί θα προπονηθεί σε άλλο μέρος. Υπάρχει και συνέντευξη, βεβαίως καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι της Πέμπτης. Αλλά όσον αφορά την αναχώρηση του δικεφάλου, χωρίς Ελκαντουρί, έτσι, ο Μαροκινός ο οποίος δεν ταξίδευσε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, δεν θα ταξιδέψει και στη Λευκορωσία για το μάτς με την Μπάτε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League. Ο Ράσμα Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του θεώρησαν ότι ναι μεν έχει επανέλθει, αλλά είναι προτιμότερο να μείνει εκτός προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό και να επανέλθει στο 100% της κατάστασής του. Εκτός, ίσως και μετά τη διακοπή. Έτσι. Ναι, σωστό. Η διακοπή θα λειτουργήσει βεβαίως θετικά και για τον Μαροκινό, προκειμένου να δουλέψει και να καλύψει όλο το έδαφος το οποίο έχασε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά εκτός, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, έμεινε και ο Άμον Ουάρντα, ο οποίος έχασε και το παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη, έχασε και το μάτι με τον Ολυμπιακό. Επανήλθε στις προπονήσεις ο Αιγύπτης, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα Λουτσέσκου πότε θα ενταχθεί έτσι στην ομάδα και στο σύνολο. Νομίζω ότι σε θέματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς ο Λουτσέσκου είναι απόλυτος. Εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει το μαχαίρι, εκείνος αποφασίζει, και στην παρούσα φάση αποφάσισε ο Ουάρντα να μείνει εκτός αποστολής και να μην βρεθεί στο Μίνσκ, παρά το γεγονός ότι απουσιάζει ο Ελκαντουρί, έτσι. Με ό,τι αυτό
συνεπάγεται ως προς τις λύσεις. Κοίταξε, που έχει στα χέρια του ορμάτος. Νομίζω ότι αυτό, επειδή είναι σημαντικό το παιχνίδι με την Πάτε όσον αφορά το κομμάτι της διεκδίκησης δεύτερης θέσης του ομίλου, δεν ξέρω αν θα δούμε πολύ μεγάλο rotation, όπως ας πούμε είδαμε με αυτό τη Τσέλσι, ακριβώς, όπως είδαμε με τον Άρη, και νομίζω ότι βολεύει. Θεωρητικά, εντάξει, δεν έχεις να παίξεις με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό την Κυριακή, έχεις να παίξεις με Απόλλωνα Σμύρνης στην Τούμπα, οκ. Okay. Έχεις έναν αντίπαλο βατό του χεριού σου, ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα... Μπορείς να προχωρήσεις, εννοείς, σε διάφορες έτσι κινήσεις, να δώσεις ανάσες, ναι, να κάνεις νομίζω έτσι ότι αυτή την νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα το σημαντικό παιχνίδι και στο μυαλό του Λουτσέσκου είναι αυτό, της Πέμπτης, και όχι της Κυριακής, όπως είδαμε να γίνεται τις δύο προηγούμενες εβδομάδες που έπαιζε και μεσοβδόμαδα. Και ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Πριν το μάτς με την Τζέλσι, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια σειρά πολύ δύσκολων αναμετρήσεων, ξεκινώντας από Τζέλσι, ΑΕΚ, Κύπελο, Ολυμπιακό. Αλλά τότε δεν είχαμε κατά νου, βάζοντας στο πλάνο μας και το μάτς με την Πάτε, γιατί αφενός δεν είχαμε εικόνα των ομάδων γενικότερα του ομίλου, εννοώ να τους δούμε καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, και από τη στιγμή που η Μπάτε έχει πάρει τους 3 βαθμούς, έτσι έχει κάνει ένα πρώτο βήμα στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων, καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτομάτως και το συγκεκριμένο παιχνίδι μπαίνει και εντάσσεται στην γενικότερη φιλοσοφία ότι είναι μέσα στη σειρά των πολύ δύσκολων αναμετρήσεων που έχουν ξεχωριστή σημασία για τον Λουτσέσκου ως προς τη διαχείρισή του. Γιατί αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, βέβαια τώρα εξετάζουμε το αρνητικό σενάριο, ότι αν και εφόσον δεν εξελιχθεί καλά το μάτς για τον ΠΑΟΚ στο Μίνσκ, πόσο προβάδισμα παίρνει η Μπάτε, έτσι, με την Τσέλσι βεβαίως να είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται μετά. Και πόσο δύσκολο θα είναι μετά το έργο του ΠΑΟΚ, βέβαια θα μου πεις απομένουν 4 αγωνιστικές. Όλα είναι εφικτά. Κοίταξε, αλλά η λογική είναι... λέει ότι και στραβό αποτέλεσμα να έρθει την Πέμπτη, που οκ. Okay, έχεις μετά 2 μάτς με τη Βίτη που πρέπει να τα πάρεις εκεί πια σίγουρα. Ωραία. Και μετά να παίξεις ένα τελικό με την. Με την Πάτε στη Τούμπα. Αυτό λέει η λογική. Αν και δεν τα καταφέρει. Και γιατί να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία, με το να είσαι με την πλάτη στον τοίχο, πρέπει να νικήσεις την Βίντι εντός, εκτός, να παίξεις τον τελικό σου και να το διαχειριστείς όλο αυτό με πολύ ψηλή ένταση, άγχος και πάει λέγοντας, από το να πας εκεί και να. Ναι, okay. Okay. Το παιχνίδι, αν για καταφέρει... να θέλεις και το βήχα, ναι, και τη διάθεση, αν καταφέρεις από τώρα, Ρώσων. Αν καταφέρεις από τώρα να πας την Πέμπτη και να πάρεις το διπλό εκεί, αμέσως γίνεσαι πολύ μεγάλο φαβορί για δεύτερη θέση. Ενώ ανοίγει το σκορ η Σαχτάρ μέσα στη Γαλλία με τη Λιόν. 0-1. Από τον. Δεν πρόλαβα να δω. Μωράες, νομίζω, κάπως έτσι. 0-1 προηγείται λοιπόν η Σαχτάρ, λίγο πρωτεύουσα στο 45. Πες, Ελένη, συνέχισε. Junior Μωράες, έτσι. Junior Μωράες, και αυτός πρώην παίκτης του ΠΑΟ κι αυτός, Κάπου τον είχε πάρει το μάτι μου, έτσι, και σε ένα πολύ έτσι, πολύ normal σενάριο, ας πούμε, δηλαδή πολύ φυσιολογικό. Αλλά βεβαίως, ακούστηκε το όνομά του, νομίζω πέρυσι το καλοκαίρι ή πρόπερσι, πέρυσι το καλοκαίρι θα πω. Νομίζω και τώρα και φέτος το καλοκαίρι κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι πολύ φυσιολογική, ρε παιδί μου, έτσι, πολύ φθηνός παίκτης. Το όνομά του, ναι, είναι πλάκι σε ένα μεταγραφικό σενάριο. Που ήθελε τον Δικέφαλο να ενδιαφέρεται και τον Βραζιλιάνο, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Ο οποίος βεβαίως αγωνίζεται στην Ουκρανία. Λοιπόν, ωραία. Στα τις αποστολές δεν έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις, έτσι, πέρα από αυτούς οποίους αναφέραμε, εκτός έμεινε ο Γλύκος, ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, ούτως ή άλλως στη δηλωμένη ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ, αυτήν την οποία δήλωσαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου πριν τους ομίλους, εκτός έμεινε και ο Στέλιος Κίτσιου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι αυτό σημαίνει, ο Κίτσιου, ο οποίος δεν εντυπωσίασε στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη, και από τότε είναι εκτός αποστολής. Νομίζω ότι θέλει δρόμο, θέλει χρόνο, θέλει έτσι, ένα αρκετό διάστημα για να καλύψει, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή, τι θα λέγαμε. Είναι εκτός αποστολής για το ματς με την Μπάτε. Κανονικά βεβαίως Βαρέλα και Μαουρίσιο, οι οποίοι γυμνάστηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα και είναι στη διάθεση του προπονητή τους, όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Βεβαίως αποουσιάζουν Λίραντης και Παλογιάννης, που είναι βεβαίως οι νεαροί ποδοσφαιριστές, που ούτως ή άλλως ο Λουτσέσκου δεν υπολόγισε στους συγκεκριμένους δύο για την Λευκορωσία. Mm-hmm. Έχουμε... Αναμέτωση με τους πρωταθλητές, έτσι, οι Λευκορώσοι. Οι μόνιμους πρωταθλητές. Τα τελευταία 7-8 χρόνια νομίζω είναι εκεί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, ακούει κάποιος Λευκορωσία και λέει, οκ, okay, τέλος πάντων του χεριού σου και το ένα και το άλλο. Η Μπάτε είναι κάθε χρόνο στους ομίλους και ακριβώς αρκετά από αυτά τα χρόνια στους ομίλους της Champions League, έτσι.
Και γενικότερα νομίζω ότι η ΜΠΑΤΕ δεν έχει, επειδή ακούμε Λευκορωσία, ακούμε για πρωτάθλημα Λευκορωσίας, η ΜΠΑΤΕ δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με τις ομάδες που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Όπως είπες και εσύ, έχει αυτή τη στόφα της πρωταθλήτριας ομάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βρίσκεται αρκετούς βαθμούς πάνω από τον δεύτερο. Έχει δώσει, γιατί τα κοιτούσα, πότε ήταν προηγουμένως το απόγευμα, έχει δώσει από τον Ιούνιο αρκετά παιχνίδια, έχει μόλις 2 ήττες αν δεν κάνω λάθος. Γενικώς είναι σε ένα πάρα πολύ καλό φεγγάρι, αποκλείστηκε από την πολύ καλή PSV φέτος στα play-off του Champions League και γι' αυτό βρέθηκε στους ομίλους του Europa League. Γενικώς είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη, μια ομάδα σκληρή, με πολύ καλά νούμερα, πολύ καλά ποσοστά, με έμφαση στο passing game, καλές τελικές, γκολ που μετουσιώνονται από την ομάδα της Λευκορωσίας. Γενικώς μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ σίγουρα δεν θα βρει ένα εύκολο έργο απέναντι, δεν θα έχει εύκολο έργο απέναντί του, έτσι. Κόκκινη κάρτα για την Μπενφίκα. Κόκκινη κάρτα για την Μπενφίκα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει πάει πολύ άγαρμπα εκεί ένας αμυντικός της Μπενφίκα, δεν προλαβαίνω να δω ποιος είναι, πάνω στον Πόνσε νομίζω, ο οποίος λέει ότι βρήκε την μπάλα, απλά νομίζω ότι και το πόδι έχει σηκώσει, ο Ρούμπεν Δίας είναι, και το πότε έχει σηκώσει ψηλά. Ο Ρουμπεν Δίας πήρε την κάρτα. Ναι, και η τάπες ήταν λίγο μπροστά στο κεφάλι του. Α, δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ναι, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Δεν είναι απευθείας κίτρινη κάρτα, είναι δεύτερη κίτρινη. Ναι. Άντως, ρε. Ναι, ωραία. Με 10 παίχτες λοιπόν συνεχίζει η Μπενφίκα. Όλο το δεύτερο ημίχρονο το βγάλει με μείον έναν κόντρα στην ΑΕΚ. Πήγε πολύ δυνατά, όντως. Ναι, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα γιατί βλέπω το replay τώρα. Ελένη. Ναι. Έχουμε εικόνα περίπου ενδεκάδας για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδεκάδα πάνω κάτω με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις με το Καραϊσκάκη. Στην Παπαδόπουλε, τι γίνεται, ρε φίλε. Μείνε στις συγκεκριμένες συνταγές, έτσι. Ναι. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται απέναντι στον Ολυμπιακό με συνταγή ΑΕΚ που ήταν η συνταγή του τελικού, ναι. Έτσι, του περσινού τελικού. Οπότε θεωρώ ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Mm-hmm. Για τον Ράσμα Λουτσέσκου η προσέγγιση θα είναι πάνω κάτω η ίδια, ενδεχομένως με μία το πολύ δύο πινέλιες. Θα το δούμε και αύριο. Έτσι ο ΠΑΟΚ αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για το Μίνσκ. Εκεί mm-hmm. θα διαμείνει και εκεί θα προπονηθεί στις 7 η ώρα στο Δυναμό Στάντιουμ. Τα πρώτα 15 λεπτά βεβαίως είναι ανοιχτά για τους εκπροσώπους τύπου και θα ακούσουμε και τους δικούς μας απεσταλμένους να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από την Λευκορωσία. Και στις 6 και 4 θα ακούσετε κι εσείς, θα ακούσουμε κι εμείς ζωντανά τον Ράσμα Λουτσέσκου μαζί με έναν ποδοσφαιριστή. Τώρα, όσον αφορά την Μπάτε Μπόρισοφ, η συνέντευξη τύπου είναι νωρίς το μεσημέρι, στις 1.30 στο Μπόρισοφ Αρένα. Και στο προπονητικό του κέντρο στις 4 θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα μείνει στην Λευκορωσία και μετά το τέλος του παιχνιδιού, δηλαδή την 5η το βράδυ, γιατί είναι αργά το παιχνίδι, είναι στις 10, το πρωί της Παρασκευής θα προπονηθεί εκεί και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για να αποφύγει και την ταλαιπωρία αλλά και να κερδίσει χρόνο όσον αφορά την προετοιμασία του για το μάτς πρωταθλήματος της ερχόμενης Κυριακής με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Κυκλοφορούν και όλα στα εισιτήρια για το συγκεκριμένο εντός έδρας παιχνίδι στις 6 και 4 την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Μιας και λέγαμε και το παιχνίδι της Πέμπτης, mm-hmm. και την Πέμπτη κλείθηκε και ο Ράσμα Λουτσέσκου σε απολογία, έτσι. Γιατί? Για τις δηλώσεις αυτές τις οποίες έκανε μέσω της Ρουμανίας, αναφερόμενος βεβαίως στην χιτλερική Γερμανία, δηλώσεις οι οποίες, αν θέλεις Νίκο την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι σίγουρα δεν ηχούν καλά, σίγουρα δεν ηχούν όμορφα, γιατί παραπέμπει σε μια πολύ μαύρη σελίδα της ιστορίας, αλλά διαβάστηκαν και με πολύ λάθος τρόπο, έτσι. Και όταν ένας άνθρωπος το λέει και το ξαναλέει, μάλλον λέει και ξαναλέει όσα έγιναν πέρσι και όσα στιγμάτισαν πέρσι το πρωτάθλημα και δύο συγκεκριμένες ομάδες, σίγουρα ενοχλεί, άρα δεν είναι και εύκολο να διαβάσει κανείς και να ακούσει και να αποκρυπτογραφείς, αν θέλεις, καλύτερα τι εννοεί και τι ακριβώς συγκρίνει. Έτσι, σε καμία περίπτωση ο Λουτσέσκου δεν ανέφερε ότι η Ελλάδα ή το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η χιτλερική Γερμανία. Έτσι, απλά οι πρακτικές και το πώς δόθηκε και το πώς μια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα θυμίζουν πρακτικές αντίστοιχες
της Χιτλερικής Γερμανίας. Είναι μια συζήτηση που σηκώνει έτσι, που έχει σηκώσει μάλλον αρκετή σκόνη. Εγώ θα πω ότι έχει πολλές παραμέτρους σαν συζήτηση. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας κάλεσε τον Ρουμάνο. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας βέβαια κάλεσε, ναι. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας καλεί μόνο... Ναι, υπάρχουν αντανακλαστικά που λειτουργούν, ακριβώς, που λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα, λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ήταν σε αυτή του Πασχαλάκη, που καλώς κλείθηκε ο Πασχαλάκης, εγώ θα σου πω, για τη συγκεκριμένη χειρονομία, αλλά από εκεί και πέρα, για να σου πω ότι και σε αυτή την υπόθεση μπορούμε να βάλουμε και άλλες προεκτάσεις, ότι υπήρχαν και αντίστοιχοι ποδοσφαιριστές, έχουμε δει και άλλους ποδοσφαιριστές μάλλον, να κάνουν πολύ χειρότερα και στο γήπεδο της Τούμπας και σε άλλα γήπεδα και να μην συμβαίνει το παραμικρό, τέλος πάντων να μην λειτουργούν αυτά τα αντανακλαστικά, έτσι. Τόσο στην υπόθεση του Πασχαλάκη όσο και σε αυτήν του Λουτσέσκου. Τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν άψογα. Ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη στον Λουτσέσκου, κλείθηκε σε απολογία. Αλλά αυτό έγινε για την Πέμπτη, έτσι. Mm-hmm. Πέμπτη, 4 ώρα εκδικάστηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Λουτσέσκου δεν θα είναι εκεί. Δεν μπορεί να είναι εκεί όταν στις 10 το βράδυ έχει παιχνίδι. Υπάρχει προγραμματισμένο βεβαίως παιχνίδι με την Πάτε Μπόρισοφ. Οπότε νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αν ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει αναβολή της υπόθεσης ή αν ο Λουτσέσκου, οι νομικοί μάλλον εκπρόσωποι του Λουτσέσκου της ΠΑΟΚ, θα υποβάλλουν υπόμνημα απολογίας. Ελένη, ξέρουμε σε περίπτωση τιμωρίας, αν τιμωρηθεί, ναι. Αν παίζει κάτι πέρα από χρηματικό πρόστιμο. Όχι. Είναι μόνο χρηματικό πρόστιμο. Ακριβώς, από 20.000 έως 40.000. Αν τιμωρηθεί, ξαναλέω. Αυτό ακριβώς, αυτό αναφέρει ο κανονισμός για δηλώσεις οι οποίες φύγουν και πάει λέγοντας και δεν νομιμοποιούν κανέναν και δεν πρέπει κανείς να τις αναφέρει σε δημόσιο λόγο όταν μάλιστα έχει μια συγκεκριμένη θέση στο ποδόσφαιρο και πάει λέγοντας. Μιλάμε για πρόστιμα από 20 μέχρι 40.000, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε με αυτό, Έλενη, υπάρχει κάτι άλλο για να αναφέρουμε. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο πέρα από τις δηλώσεις του Πασχαλάκη από την Κυριακή το βράδυ. Βεβαίως, έτσι δηλώσεις οι οποίες βγήκαν σήμερα και αναφέρθηκε, τις ακούσαμε και στο ΠΑΟΚ 24 το μεσημέρι, αναφέρθηκε στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία του γκρουπ των τερματοφυλάκων, στον Γιώργο Σκιαθίτη, στο πόσο ο ίδιος διαχειρίζεται, έμαθε να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, γιατί νομίζω ότι φέτος ο Πασχαλάκης έχει ζήσει αρκετά σκοτές παντούς, Νίκο, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, όπως επίσης είναι αλήθεια ότι την Κυριακή ήταν καταπληκτικός, έτσι. Ισχύει. Και το λέω εγώ που ξέρεις, Ελένη, ποια είναι η άποψή μου. Ήταν καταπληκτικός την Κυριακή. Και να σου πω και την αλήθεια, Νίκο, ότι από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο γήπεδο, έτσι για μία πρώτη βόλτα, αυτό που κάνουν οι ποδοσφαιριστές με το που φτάνει η αποστολή στο γήπεδο, στοχοποιήθηκε πάρα πολύ ο Πασχαλάκης και νομίζω mm-hmm. ότι στην αρχή υπήρχε μία πορεία και όλοι κοιταζόμαστε μεταξύ μας ότι γιατί ο Πασχαλάκης, έχει κάτι κόσμος του Ολυμπιακού ή έχει αναφερθεί ο Πασχαλάκης κάπως ή έχει πει κάτι για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν στόχευσαν, η αλήθεια είναι, στοχοποιήθηκε ο Πασχαλάκης στο συγκεκριμένο γήπεδο. Άκουγε πάρα πολλές φορές από την προθέρμανση, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μετά το τέλος του παιχνιδιού, πολλές φορές το όνομά του, έντονες αποδοκιμασίες και όχι μόνο από την κερκίδα, η οποία εν χορό τον έβριζε, αλλά νομίζω ότι στάθηκε πάρα πολύ καλά, έτσι. Καταλήγω στο ότι η βραδιά του θα... Πώς το κρίνεται από την πρώτη επαφή του με την μπάλα, από την πρώτη φάση. Εκεί καταλήγω μετά από όσα γίνανε και την Κυριακή. Από το δεύτερο λεπτό εννοείς, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καταλήγω στο ότι στα παιχνίδια, αν η πρώτη φάση, όποια και είναι αυτή, έτσι, μπορεί να είναι μια σέντρα. Μπορεί να είναι. Καλά, σέντρα, οκ. Okay. Μπορεί να είναι μια φάση, ας πούμε, για τον αντίπαλο. Αν του κάτσει, μπορεί να τα βγάζει όλα για τρεις μέρες συνεχόμενες. Αν δεν του κάτσει όμως. Νομίζω ότι ακριβώς είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους τερματοφύλακες, τους οποίους μπορείς, αν θέλεις, έτσι σε γενικές γραμμές, να διαβάσεις πάρα πολύ καλά από τις πρώτες τους επαφές, από τον τρόπο που θα αντιδράσουν, από το σώμα τους, το συναισθημένο, από την έκφραση, από όλο αυτό, τέλος πάντων, να σου δώσουν μια εικόνα και το σχαλάξεις. Ανήκει, συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες εσύ, ότι από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα λεπτά, καταλαβαίνεις αν είναι καλά. Αν είναι η μέρα του, αν έχει αυτοπεποίθηση, τη βγάζει, είναι εκφραστικός και από το δύο φάνηκε. Νομίζω και από την προθέρμανση, από τον τρόπο που, επειδή στο συγκεκριμένο γήπεδο σου λέω τον έβριζαν εν χορό και είχαν πάει στα κάγκελα και ήταν από πάνω του, mm-hmm. Το πήραν θέλεις και λίγο εγωιστικά.
Ναι. Δηλαδή έβγαζε μια αυτοπεποίθηση και ένα τσαμπουκά, γιατί δεν μπορούσε να απαντήσει, έτσι δεν ήταν λογικό να απαντήσει, και το έβγαλε στο γήπεδο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ωραία, Ελένη, σε αφήνουμε να συνεχίσεις το θεάρρωστο έργο σου, καλή φίλη και συνάδελφε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλά. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντορ και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, Ελένη Παπαδόπουλε? Γιατί σε ταλαιπώρησε ο Άρης και σε έστειλε σήμερα, ρε φίλε, με φάνησε 10 παρά εδώ πέρα. Δηλαδή, Περαία δεν πρέπει να πας. Αν και μετά θα είχαμε θέματα, να ξέρεις. Θα σου έλεγα. Α, πώ να γυρίσω και τέτοια. Υπήρχε κάποιο meeting. Να ξέρεις, παίζει πολύ αυτό εδώ. Όταν κάποιο ρε παιδί μου αργεί ή ξέρω εγώ τον Ατάλο. Υπήρχε ένα. Έτσι, μπράβο. Ήμουν σε ένα meeting και καθαρίζεις. Δεν έχει να πει κάτι άλλο. Ήταν όντως. Ήταν meeting όντως. Ήταν όντως, ναι. Δηλαδή, πήγε το meeting αυτό. Παντελονάτα. Το δευτεριάτικο. Από Σάββατο το ξεκινήσαμε, μετά πήγε Δευτέρα. Μετά πήγε Τρίτη. Βλέπω είσαι ενήμερο. Όχι, δεν είμαι, απλά ψιλοκατάλαβα τι παίζει. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία. Όλα καλά. Όλα καλά, έτσι. Όλα καλά. FM και ενώ. Ο πρώτος που σηκώθηκε να φύγει, εγώ ήμουν. Όλοι άλλοι μείνανε. Και ήταν ο άλλος, πρόσεξε και μου κάνει και ο άλλος, μου κάνει έτσι το ρολόι. Άντε, λέει. Ένα, είδες. Είδες, ρε φίλε. Άντε, μου λέει, πήγε. Και εσύ να την κάνεις και περαιά κατευθείαν και τελείωσε πρόθεση. Γιατί το περχαμπάρι το σιγά. Λοιπόν, FM και όταν μηνύματά στο 545-26, 23-10-27-38, έχουμε 5 προσκλήσεις. Ή και παραπάνω στην πορεία, αν χρειαστεί. Για το θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino, την 5η το βράδυ στις 10, μπάτε Boris of Pauk. Να πιείτε την πύρα σας, να φάτε τους μεζέδες σας, να ακούσετε την παρουσίαση και το όλο σκηνικό που θα έχει και όλες τις εκπλήξεις από τον Κωστή Τσαρό. Ωραίο σκηνικό. Ξαναλέω, όσοι έχετε πάει και το έχετε ζήσει, ξέρετε πόσο ωραία είναι. Όσοι δεν έχετε πάει, είναι μια καλή ευκαιρία. 23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια, 5 προσκλήσεις. Για το θέατρο Βεργίνα την 5η, μπάτε Μπόρισοφ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, καινούρια γκολ στο Champions League δεν έχουμε γιατί είμαστε στα ημίχρονα. Είπαμε ότι η Μπενφίκα στο τέλος των καθυστερήσεων έμεινε με 10 παίκτες στο ΑΕΚ Μπενφίκα, με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ρούμπεν Δίας. 0-2 είναι και το σκορ από το ξεκίνημα. 1-1 τον Μπάγερ Μονάχου Άγιαξ. 0-1 στο τέλος του ημίχρονου έβαλε γκολ Σαχτάρ στην έδρα της Λιόν. 2-0 η Ρώμα με τα 2 γκολ του Τζέκο με τη Βικτόρια Πλιζέν. 1-0 κρατάει η ιστορική Τσεσεκά Μόσχας επί της Ρεάλ με γκολ που έβαλε στο πρώτο λεπτό. 0-0 είναι το United Valencia, Νίκο Παπαδόπουλε. Η αγαπημένη σου ομάδα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Νομίζω δεν στρίβει ούτε με τη Βαλένθια. Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί. Ναι, 26 εκατομμύρια ευρώ για να φύγει. Κάτσε. Ναι, δεν τα δίνει εύκολα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στην Championship, σε παιχνίδια που είμαστε περίπου στο 60 τα περισσότερα, Aston Villa Preston είναι 2-1, Aston Villa με 10 παίχτες. Brentford Birmingham είναι στο 1-1 από το ημίχρονο. 0-1 έβαλε γκολ η Lynch στην έδρα της Hull. Ipswich Midlands είναι 0-2 επίσης από το ημίχρονο. 0-0 το Wigan Swansea. 0-0 το Reddick QPR. 1-0 προηγείται η Stoke της Bolton. Εκεί είμαστε ακόμα ημίχρονα και στο Reddick QPR και στο Stoke Bolton. Οπότε Νίκο Παπαδόπουλε, αφού ήρθες με το καλό αδερφέ, ναι, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μας πεις στατουάρι τι γίνεται. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Άντε ρε Νίκο, πού είσαι ρε φίλε. Λοιπόν. Λίμπερο 107,4. Έτσι. Μπαλαντέρ. Ωραίος. Νίκος Μοσχοβίτης. Βεβαίως. Και Νίκος Παδόπουλος. Πολύ ωραία. Στα μικρόφωνα. Με Βασίλη Γαβαδία. Στη ρύθμιση του ήχου. Με μένα πάντως, φίλοι, οι εκπομπές σου είναι ξεκούραστες. Το απόγευμα έχουμε χαλί. Εντάξει, κωμικό. Το βράδυ έχουμε χαλί. Πιο ποιοτικό. Εντάξει, και ταιριάζει και περισσότερο δεν στην. Δεν ίσως στη βραδινή ζώνη. Ναι, δηλαδή δεν έχει να κάτσει τώρα να βάλω τραγούδια να κάθομαι. Το αρέσουν αυτά νομίζω. Χαίρετε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καλά. Ναι. Καλά, κορυφαίος ήταν ο Ζάτσης που όταν έρθει πρώτη φορά που μαζί μας εκπομπή, μου λέει τι να βάλω. Του λέω τίποτα. Λέει έχουμε χαλί. Μόνο τέτοιο δεν έκανε. Μόνο κολοτούμπα δεν έκανε. Γύρω από τα πανηγύρια. Λοιπόν, 0-2 η Σαχτάρ, πάλι ο Μωράης τον γκολ μέσα στη Λιόν. Η Λιόν, ο φίλε που έβγαλε διπλό μέσα στη Χάτ και χάνεται τη Σαχτάρ τώρα. Ναι, φίλε, 0-2. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, έχει και voice. Σαμαδικά μάτια είναι πιο ενδιαφέρον να σου πω την αλήθεια. Από το Champions League. Όχι, ρε, γιατί εντάξει, καλά. Η ΑΕΚ που πιστεύω ότι όλο ο λόγο του Πάουξ σήμερα είναι η Μπενφίκα, χάνει 0-2 καθόλου, από τα. Καθόλου. Φιλίσσα, είναι με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Απλά μπήκε πολύ μετά η Μπενφίκα, προηγήθηκε με 2 γκολ, πολύ νωρίς το 15, έμεινε με 10. Δυστυχώς καμιά ομάδα από την Ελλάδα δεν είναι για Champions League. Δυστυχώς. Τι ωραίο γκολ έβαλε αυτό ο παλικάρο ο Μωράης. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Καμιά ομάδα δεν είναι για Champions League από την Ελλάδα. Λοιπόν. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ωραίο πλασεδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή μας. Λοιπόν, την ταπεινή αυτή εκπομπή, την τίμια. Ο Φετιέκτη Πεχτάρα που είναι. Στοίχημαν.gr μαζί μας. Έτσι, βεβαίως. Μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ. Στη στοίχημαν.gr έχετε τις καλύτερες αποδόσεις. Έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα για τέτοιες μέρες. Με Champions League, με Europa League, με τα μεγάλα μάτσα όλα. Καταλαβαίνετε ότι ο στοίχημαν.gr είναι
η καλύτερη σας επιλογή με πάρα 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 πολλές επιλογές σε στοιχήματα, σε παιχνίδια και στο live και από πριν και από τον υπολογιστή σας και από το tablet και από το κινητό, όλα αυτά μέσα από τη στοίχημα.gr. Νίκο Παπαδόπουλε, την άλλη εβδομάδα τέτοια ώρα, ωραία, θα συζητάμε για το επικείμενο. Όχι, θα έχει διακοπή. Σε δύο εβδομάδες από τώρα. Σε δύο εβδομάδες από τώρα, λοιπόν, τέτοια ναι, ώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Θα συζητάμε για το επικείμενο ντέρμπι κορυφής. Άρης ΠΑΟΚ. Σωστά. Αν είναι μέχρι τότε. Θα πιθανότατα είναι, θα είναι. Θα πας μέσα στη Νέα Σμύρνη. Ε, Νέα Σμύρνη δεν παίζει τώρα. Νέα Σμύρνη. Σάββατο 6 λοιπόν, και 4. Μέσα στη Νέα Σμύρνη, Σάββατο 6 ζωντανά. Και 4. Εντάξει. Και είτε έτσι είτε αλλιώς θα πάρεις ένα διπλό. Αν και είναι καλός Πανιώνιος, μπορώ να πω. Καλός είναι. Καλός είναι ο Πανιώνιος. Ωραία, λες και εσύ καλός, θα κερδίσεις. Θα πας στους 10, 5. Ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ κουτσά στραβά είτε έτσι είτε αλλιώς. Στους 16. Την Κυριακή θα κερδίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα πας στους 16. Ωραία. Και έκτη αγωνιστική. Ντέρμπι κορυφής λοιπόν. Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Όχι, έκτη, έβδομη, συγγνώμη. Έβδομη αγωνιστική. Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Εντάξει, στο Κλεάνθης Βικελίδης στο ιστορικό. Ντέρμπι κορυφής. Τα λέω σωστά ή όχι. Σωστά. Βέβαια έχουμε κάνει κακό προγραμματισμό για το Σάββατο. Γιατί 1-2 μειώνει ΑΕΚ. Ορίστε. Χαίρε και να κάνει καμιά ανατροπή τώρα. Με τον Κλωναρίδη. Ο Βίκτορ Κλωναρίδης. Μάλιστα. Και έγινε το ΑΚΑ. Εντάξει, ΑΚΑ δεν έχει κουμπίσει μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Μένει με 10 παίχτες όλο του πουθενά. Και τώρα με όλο αυτό το άστρο που υπάρχει από πάνω του μπορεί να το γυρίσουν κιόλα. Με έχουν βάλει να πετάξω ρε φίλε το Σάββατο 7 και 20 ναι. Το πρωί. Okay. Κακό. Ναι. Και οι υπόλοιποι στην άλλη φεύγονται 12. Ναι. Εντάξει, φίλε, 7 και 20 πιο φθηνή δεν είναι. Τέσσερις ώρες αεροδρόμιο. Δείξε μας τον κόλ, ρε Βίκτορα Κλωναρίδη. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside το παλίκαρος από το 23. Ωραία πάσα. Ποιος είναι, αφού είσαι 23. Ωραία προβολή. Ωραία κίνηση του Κλωναρίδη στην καρδιά της άμυνας. Ο Άλεφ, μάλεφ, πώς τον λένε. Το 22. Όχι, το Χούλτιν. Όχι, το Χούλτιν. Μου φαινόταν με καράφλα και μπερδεύτηκα. Ωραία κίνηση, πάρτε. Εκεί με το καλάμι το έβαλε ο Κλωναρίδης. Λοιπόν, 1-2, ΑΕΚ Μπενφίκα μειώνει η ΑΕΚ. Πάμε για την ισοφάριση. Είναι με 10 παίκτες από το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε για την ανατροπή. Του πρώτου ημιχρόνου. Νίκο Παπαδόπουλο. Άιτε πάλι μας, ναι. Τι έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο Βικελίδης. Ωραία, βασικά όχι, εντάξει. Είναι... Έχουν περάσει δύο μέρες δικό μου. Είναι παγιάτικα που είναι αυτά. Έχουν... Τα φρέσκα πες μας. Δεν πουλάει πλέον αυτό. Τα φρέσκα είναι ότι υπάρχει πλέον αυτό το παιχνίδι των Πανιώνιων στην Αθήνα. Ναι. Δύσκολο. Γιατί ο Πανιώνιος έχει ψυχολογία. Ένας Πανιώνιος βέβαια παίζει και αύριο κύπελο με τη Λάρισα. Στην Νέα Σμύρνη. Με αλλαγές βέβαια να μένετε να κατέβει. Αλλά θα κάτσουμε λίγο να το χαζέψουμε. Την ομάδα του Χωσέ Ανιγκό. Ζωσέ. Ζωσέ Ανιγκό. Ζωσέ Ανιγκό, λάθος δικό μου. Καλός είναι, τον είδαμε και με τον Απόλλωνα. Εντάξει, ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν είναι και πολύ μεγάλο κριτήριο. Ναι. Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ που ήταν καλός. Έχει αυτό το μισάι που είναι σε καλή κατάσταση. Είναι και αυτός ο Σπυριντόνοβιτς πολύ καλός παίκτης. Και αυτός είναι καλός. Ναι. Σε ανοιχτό γήπεδο είναι καλός. Και εντάξει, γενικά ο Πανιώνιος κάθε χρόνο. Βγάζει παιδιά δικά του ή τέλος πάντων παιδιά που εντάξει δεν είναι ρε παιδί μου πολύ γνωστά και. Ναι. Μια χαρά παιδιά. Τη βγάζει με λίγο με του δικού του, λίγο του δανεικού που παίρνει, τη βγάζει τη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, ούτε με τον Ολυμπιακό άξιζε να χάσει. Ίσως και με τον Πάγκο να άξιζε να χάσει. Και με τον κόσμο του Άρης, αφού σήμερα έγινε γνωστό ότι θα επιτραπεί σωστά και για μένα ήταν αυτονόητο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του Άρη στο γήπεδο τη Νέα Μίλη γιατί. Νωρίτερα έχουμε δει και του οπαδού του ΠΑΟΚ και του οπαδού του Ολυμπιακού να είναι εκεί πέρα. Δεν θα έχει λογική να μην είναι οπαδί του Άρη. Mm-hmm. Απλά θέλει και προσοχή γενικότερα. Γιατί οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πάρα πολλοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Να μην δημιουργηθεί το παραμικρό και κυρίως πριν να τον τέρει με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, mm-hmm. μην δώσουν, δεν χρειάζεται να δώσει τώρα ο κόσμος του Άρη δικαιώματα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι όσοι βρεθούν και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ανταλλαγή εισιτηρίων. Φαντάζομαι στιγμή που άριστα είναι εκεί πέρα θα γίνει κάτι αντίστοιχο και με τους Πάνθυρες. Ναι, φίλε, γιατί με τον Παζιάννα είχαμε θέμα, αυτό λέω. Ναι, με τον Παζιάννα. Ο Παζιάννα στην αρχή πριν το μάτς έλεγε δεν θέλουμε. Μετά είπαμε έλεγε, δεν θέλουμε. Θέλουμε. Μετά, είμαστε μετά εμείς είπαμε ότι θέλουμε. Είμαστε εμείς έξω από τους ζωσιμάδες μετά και το παιχνίδι και έρχονται από τον Μπάσκετ και μας λένε ότι θέλαμε. Αλλά η αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν μας άφησε. Ναι, εντάξει. Εμείς δεν θέλαμε και μετά αυτοί θέλανε. Λοιπόν. Ξεκίνησε η ομάδα από σήμερα την προετοιμασία της. Ψιλοχαλαρό ήταν το σημερινό πρόγραμμα. Από αύριο θα ανέβουν οι ρυθμοί. Με κάποια ερωτηματικά να υπάρχουν για την εντεκάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θα πω ότι θα περιμένουμε τις επόμενες προπονήσεις για να δούμε αν θα υπάρξουν απαντήσεις στα ερωτηματικά. Γιατί ο Ερέρα δεν δείχνει ποτέ. Εντάξει, ό,τι πάει περισσότερο, ό,τι βγει θα είναι με τη δική μας την αίσθηση και με αυτά που μαθαίνουμε μέσα από το ρεπορτάζ. Εντάξει, ας πούμε ένα ερωτηματικό πλέον είναι για τα στόπερα, θα παίξει ο Δελιζής ή ο Μαύρα που επέστρεψε και είναι κανονικά στη διάθεση του Ερέρα. Λοιπόν, ένα ερώτημα ακόμα είναι αν θα συνεχίσει με 4-3-3 ή αν θα πάει στο 4-2-3-1 ο Ερέρα. Και αλλάζει και αναλόγως και τα πλάνα του όσον αφορά τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει. Πάντως εντάξει, υπάρχουν λύσεις.
Γιατί και ο Μαρτίνες μπήκε με τον Αστέρα Τρίπολης και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, το ζητούμενο για τον Άρη το Σάββατο νομίζω. Εντάξει, και θέλει μια καλή εμφάνιση. Θέλει όμως το αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει ψηλά πριν την τριάδα τον τέρμι που θα δώσει. Και. Εντάξει, τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία δύσκολων αγώνων. Ναι. Πολύ, δύσκολο, πολύ απαιτητικών αγώνων, έτσι και την Κυριακή. Αμάν. Πρόλο Βλαχοδήμο. Άγιο είχα. Και με το. Απαιτητικοί αγώνες και την Κυριακή με τον Πανίωνο και μετά που ακολουθεί μετά την διακοπή όλη διαδικασία με ΠΑΟΚ. Η σειρά πάει ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ, Βικελίδη, ΑΕΚ, ΟΑΚΑ. Ολυμπιακό, Βικελίδη. Είναι ένα σκηνικό που θα περάσουν όλες οι ομάδες γιατί όπως έχει βγει το πρόγραμμα φέτος. Ναι. Ξεκινάνε να παίζουν με τον ΠΑΟΚ, μετά πάνε με την ΑΕΚ, μετά πάνε με τον Ολυμπιακό και έτσι πάει και ο Άρης τώρα μετά το παιχνίδι με τον Πανίωνο. Οπότε αν καταφέρει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, φίλε, έχει μια κάβα 15 βαθμών από 6 μάτς. Γιατί αυξάνονται και οι πιθανότητες απώλειας βαθμού σε αυτή τη τριάδα αγώνων. Βέβαια, είναι σούπερ αν το καταφέρει. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα είναι καλύτερος σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί θα βρει απέναντί του ομάδες που θα δίνουν και χώρο για να παίξει ποδόσφαιρο. Βέβαια και ο ΠΑΟΚ το έδωσε και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Γιατί κάλλιστα 3-0 η Ρώμα. Ναι. Κάλλιστα θα μπορούσε να κερδίσει και η Σιντούμπα την περασμένη εβδομάδα. Αλλά και η διακοπή προσφέρεται και για τον Ερέρα να διορθώσει κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν μέχρι στιγμή στην ομάδα. Και είναι φυσιολογικό γιατί ο Άρης ακόμα δένεται. Mm-hmm. Είναι ένα σύνολο που έχει μέσα 18-19 νέους ποδοσφαιριστές και η χημεία και οι αυτοματισμοί μεσοεπιθετικά, γιατί η ομάδα μεσοαμυντικά καλά είναι, έχει βρει δηλαδή ένα μπούσουλα, αλλά για να βγάλεις τώρα αυτοματισμούς μπροστά, αυτό θέλει δουλειά και θέλει και χρόνο και υπομονή γενικότερα. Το είπε και ο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος μίλησε σήμερα στην εκπομπή All About Action. Για πες, τι είχαμε εκεί. Λοιπόν, είπε, επειδή γνωρίζει κιόλας τον Ερέρα, το Χιμένεθ τον πήρε Λας Πάλμας, επειδή είπε όχι ο Ερέρα. Έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι ο ρεπατζής του Ερέρα, ο Χιμένεθ, ρε φίλε. Το ούζο του. Το ούζο του. Λέρε φίλε. Είπε και αυτός ότι χρειάζεται υπομονή για τον Άρη. Έχει μια εικόνα σε το ελληνικό πρωτάθλημα. Σχολίασε και το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Μίλησε και για τον Ματέο Γκαρσία, καθώς ο Αργεντινός ανήκει στη Λας Πάλμας. Έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Εντάξει, απλά νομίζω ότι με τη συμπερίπτωση του Ματέο. Επειδή διαβάζω τις τελευταίες μέρες και σχόλια των φίλων του Άρη, πάρτε τον, κάντε τον, ράντε τον, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά. Mm-hmm. Εντάξει, και υπάρχει και μια ρήτρα στη μέση. Αν ο Άρης τώρα βρει έναν τρόπο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, αν βρει έναν τρόπο να ανταποκριθεί σε αυτή τη ρήτρα, μακάρι να τον κάνει. Για να μην βιαζόμαστε. Εντάξει, και είμαστε ακόμα πρώτοι, όχι, 2 Οκτωβρίου, ξημερώνει 3 Οκτωβρίου. Όντως αυτό το παιδί, ναι. Πολύ καλά στοιχεία. Ωραία. Εγώ νομίζω και πολύ καλό παίκτη γενικότερα. Αλλά ας το δούμε όλη τη χρονιά. Ας το δούμε στα μεγάλα τα παιχνίδια. Αυτό, σωστά. Αυτό. Ωραία. Αυτό. Και όταν τελειώσει το αυτοκίνητο. Σε ένα μεγάλο παιχνίδι που δεν κρίνονταν βέβαια κάτι, φάνηκε. Εντάξει, δεν κρίνονταν. Ναι, ρε. Ναι. Okay. Εγώ απλά. Εγώ σου είχα πει εξ αρχής για αυτό το παιχνίδι. Είναι μια χρονιά ολόκληρη. Ναι. Το δεδομένο είναι ότι ο παίχτης θα είναι στον Άρη μέχρι το τέλος σεζόν. Okay. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να είναι και μια σεζόν ακόμα. Εντάξει. Μπορεί αν τα πάει τόσο καλά να καταφέρει να ξανακάνει το παιχνίδι. Απλά ο Ματέο, αν συνεχίσει έτσι και με τι εμφανίσει που κάνει. Και το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να το φαντάζει μικρό. Η Λας Πάλμας είναι ομάδα η οποία διεκδικεί την ναι. Και ποιος μου λέει ότι η Λας Πάλμας του χρόνου δεν θα ανέβει στην Πρεμιέρα Ντιβιζιόν και αν ο Άρης δεν πληρώσει τη ρήτρα θα πει τον κρατάω. Για να με βοηθήσει. Πολύ νωρίς. Είναι πάρα είναι πολύ νωρίς. Εντάξει. Ναι. Απλά να σου πω κάτι, είναι αυτό που το καταλαβαίνεις και εσύ ότι πολλές φορές ο κόσμος βρίσκει να πιάνεται από κάτι. Ξεκίνησε με τον Γκάμα, τώρα είναι ο Ματέο και δικαιολογημένα γιατί το παιδί κάνει. Πολύ ωραία πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και έχουμε και ένα ωραίο θέμα σήμερα το πρωί στο Λαμπαουτάρης. Εγώ το έγραψα. Λοιπόν. Για πες, φίλε, είναι όντως πολύ ωραίο. Ναι. Για πες. Λοιπόν, με αριθμούς στους οποίους αποτυπώνεται η προσφορά του Γκαρσία στην ομάδα. Ναι, Νίκο Παδόπουλε, λένε κάποιοι ότι οι αριθμοί είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις ψέματα. Λένε κάποιοι. Και άλλοι λένε ότι οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Εγώ είμαι τους δεύτερους, να ξέρεις. Ναι. Γιατί οι αριθμοί. Μπορεί εγώ να ήμουν θεωρητική και να συνεχιόν. Και εγώ ήμουν θεωρητική, ναι. Να συχαινόμουν τα μαθηματικά. Συμφωνώ. Δεν ήθελα να τα βλέπω. Γεωμετρίες και τέτοια. Και συμφωνούμε 1100, και ναι. Άιντα. Ναι. Λοιπόν, αλλά οι αριθμοί είναι πάντα σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας. Από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο και λένε πάντα την αλήθεια. Και οι αριθμοί λένε πολλές φορές την αλήθεια και για την παραγωγικότητα ενός ποδοσφαιριστή. Και ο Ματέο προσφέρει. Παρόλο που το τονίζω και το έχω ξαναπεί. Είναι κάπως απίθαρχος τακτικά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δεν γίνεται να είναι σε όλα τέλειος. Έχει προσφέρει πάρα πολύ
μέχρι στιγμής στην ομάδα. Και υπάρχουν και άλλοι παίχτες που δεν φαίνονται μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχει ο Ματέο και ο Γκάμ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, για παράδειγμα, ο Βέλεθ. Καλός. Εντάξει, ο οποίος Βέλεθ καθόμουν και το έψαχνα σήμερα. Είναι στα στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος αυτός με τα περισσότερα κλεψίματα. Mm-hmm. Περισσότερα και από τα στόπερ του ΠΑΟΚ, και από τα στόπερ του Ολυμπιακού, και από τα στόπερ της ΑΕΚ και ούτω καθεξής. Εντάξει, είναι πολύ. Και αυτός μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι δικό σου και αυτό μπορείς του χρόνου να τον κάνεις τάλαρα. Ναι, όχι, πόσο χρόνο είναι? 27. Ναι, okay. Εντάξει, δεν σου λέω ότι υπάρχει κάτι, σου λέω ότι γιατί όχι. Γιατί ο Άρης πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και ας γίνομαι γραφικός, να βρίσκω παίχτες φθηνούς, γιατί ο Βέλεθ είναι από τους χαμηλόμισθους της ομάδας, έτσι. Και άμα έρθει μια χι ομάδα από το εξωτερικό και μου πει πάρε 1 εκατομμύριο για να το Βέλεθ. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, τι είναι το εκατομμύριο να το δώσει ένα έτσι, δηλαδή, για πες. Σου λέω εγώ ένα παράδειγμα, ρε Νίκο. Τι έγινε selling club, ρε Νίκο Παπαδόπουλε? Γιατί να μην γίνει. Εγώ δεν σου λέω να γίνει φέτος, να γίνει από του χρόνου ένα selling club. Γιατί να μην γίνει. Το Παπαδόπουλο, ρε. 4 νύχες έκανε και γίνει selling club αμέσως. Δίνει τον Χ Βέλεθ. Βρήκε τη ρήτρα για τον τέτοιο να γίνει selling club. Βρίσκει άλλονα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπετε. Για να μην πάω τώρα στο εξωτερικό, Manchester United, Real και Barcelona, ο Πάοκ πούλησε το Μακ. Όχι μόνο, και τον Γκάρι Ροντρίγκες. Και τον Γκάρι Ροντρίγκες. Και τον Ρόμπιν Όρσεν. Και τον Λούκας Πέρεθ, τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή του Νίκου Μοσχοβίτη. Που παίζει στη Ρώμα. Που αφήνει συνέχεια υπονοούμενα για την προσωπική του ζωή. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Έτσι. Πολύ καλό παίχτη. Ωραία. Καταλαβαίνω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αγοράζει και πουλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι άλλο είπε ο Μανώλο Χιμένεθ, φίλε, για την ΑΕΚ? Είπε κάτι. Την περσινή χρονιά είχε να αναφέρει έτσι για τη μεγάλη επιτυχία του. Είπε κάτι. Θα μπει να διαβάσει, φίλε. Υπάρχει και το ηχητικό. Ναι. Υπάρχει. Τι είπε για το προς το πρωτάθλημα, ρε φίλε? Γιατί πιθανολογώ ότι δεν του έγινε κάποια ερώτηση από του συναδέλφου του πριν την ερώτηση. Κάναμε. Εμείς εντύπωση μου κάνει. Κάναμε, ρε φίλε, για το. Ναι. Πέραμε, θα σου πω. Κάτσε εδώ πέρα. Γιατί δεν θυμάμαι κιόλα, πήγε πολλά. Γιατί και θέλα... Τελείωσε θεραπευτή πέρσι και σοβαρίζει η 2-2, έτσι, στο 63. Ναι. Και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον Αντώνη Σαριόγλου. Θα γίνει 3-2 το μα πει αυτό. Η Άξο το πρώτο μήνυμα δεν έχει κουμπίσει, όχι την μπάλα, δεν την έχει δει την μπάλα. Και κάνει 2-2 και πρώτο βάζει παρακολουθίε. Είπε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και το βάζει παρακολουθίε, αυτά δεν γίνονται. Αρχικά λέει είναι πολύ ευχάριστο αυτό που βλέπω. Το ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται πιο δυνατό. Φυσικά παρακολουθώ το πρωτάθλημα. Λέει η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και Ατρόμητος έχουν διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα και με δυναμικές αποδόσεις. Ειδικά η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και φέτος. Μπήκε στους ομίλους του Champions League και συνεχίζει σταθερά να ανεβαίνει κι άλλο. Υπάρχει μια συνέχεια από όσα έγιναν επί των ημερών μου. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει και φέτος όπως και πέρυσι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είπε ο Μανώλο Χιμένεθ. Για την ΑΕΚ και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Την ΑΕΚ, η οποία σοφαρίζει, είπαμε 2-2, έτσι. Μεγάλη στιγμή ζούμε. Θα θέλω λίγο. Με το replay δεν κατάλαβα αν ο οικονόμου ήταν εκτεθειμένος. Τέλος πάντων, έκανε την κεφαλιά την πρώτη οικονόμου και ο Κλωναρίδης από κοντά έκανε το 2-2. Δύο γκολ ο Βίκτορ Κλωναρίδης. ΑΕΚ Μπενφίκα 2-2. Σας γλιτάει, Μαρίνος. Βεβαίως. Σας γλιτάει, Μαρίνος. Ξεκάθαρα. Βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε για τον Άρη. Για τον Μπρούνο Γκάμα, τα είπαμε και χθες. Το έκανε γνωστό και πάει μέσω από το ενημερωτικό της προπόνησης ότι άρχισε να προπονείται κάπως συντηρητικά. Αισθάνεται πολύ καλύτερα γενικότερα την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την αποθεραπεία του. Αν προλάβει να είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Πανιόνιο, αυτό θα είναι για να βρίσκεται στον πάγκο. Βασικός δηλαδή δεν θα είναι. Και πάλι όμως θεωρώ την παρουσία του στον πάγκο δύσκολη και θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος και ο Ερέρα να ρισκάρει έστω και με την παρουσία του στη 18άδα για να το ρίξει ενδεχομένως στο μάτς να σφίξουν τα πράγματα. Επιλογές δόξα τω Θεώ έχει. Να κάτσει έξω και να είναι 100% έτοιμος για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Για να μην μπει μέσα με τον Πανιόνιο, φάει πάλι καμιά στα πλευρά και έχουμε καμιά υποτροπή. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ο Ερέρα, αλλά αυτός είναι που αποφασίζει. Εντάξει, θα δει και σε επόμενες μέρες πώς θα πάει ο ποδοσφαιριστής. Και ο Βαλεριάνος αισθάνεται καλύτερα, αλλά νομίζω ότι δεν θα τον χρησιμοποιήσει το Σάββατο, γιατί έχει χάσει και αρκετές προπονήσεις και θέλει να τον έχει και αυτόν έτοιμο για τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, γιατί ο Μενέντεθ, εντάξει, φιλότιμος είναι, προσπαθεί, αλλά ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Και δεν έχει βρει τα πατήματά του. Όπως το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση του Κολάσου. Όπου και αυτός ακόμα βρίσκεται σε μια φάση προσαρμογής. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, τα λες, τον Παπαδόπουλε. Αυτά κρατάμε δηλαδή. Από το όλο ρεπορτάζ του Άρη. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σάββατο είναι το παιχνίδι του Πανιόνιου. Σάββατο 6, 6 και 4.
Μάλιστα. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη με τον Ντιάκ έχει σοφαρίσει. Πογκμπά, καλό το βγάλε. Στο 67 είναι στο ΑΕΚ το παιχνίδι. ΑΕΚ Μπενφίκα από 0-2 στο ημίχρονο. Η Μπενφίκα έμεινε με 10 στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων και ο σκόρερ ολκής που λέγεται Βίκτορ Κλωναρίδης έχει βάλει 2 γκολ και έχει κάνει το 2-2 για την ΑΕΚ. 1-1 παραμένει τον Μπάγκερ Μονάχου Άγιαξ από το πρώτο ημίχρονο. Μείωση Λιόν σε 1-2 τη Αχτάρ. 3-0 το έχει κάνει η Ρώμα. 1-0 παραμένει το Τσέσεκα Ρεάλ επίσης από το πρώτο λεπτό και η Ρώμα μόλις τώρα κάνει το 4-0. Παραμένει το 0-0 στο United Valencia καθώς εδώ το φάουλ του Μπογκμπά το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Valencia. 4-0 η Ρώμα. Ναι, αυτό λέω. Το έβαλε ο Ιος Κλάιφερντ που είναι λίγο καλός παίκτης. Πολύ καλή παίκτης. Λίγο γρήγορος. Όχι, άλλο ήταν. Okay. Λοιπόν, και σοφαρίζει και Λιόν 2-2 τη Σαχτάρ. Βροχή τα γκολ, Νίκο Βαδόπουλε. Βροχή. Χαμός. Στην Championship, παιχνίδια που φτάνουν προς το τέλος τους, περίπου στο 89, το Άστον Βίλα Πρέστον έγινε 2-3. Ναι. Έγινε 2-3 με την Πρέστον να κάνει ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, παρακαλώ. Έχανε με 2-0. Γενικά παίζει πολύ ανατροπή, Νίκο Βαδόπουλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στημένα όλα. Φίλε, δεν ξέρω τι παίζει. Θα σε δούμε τον γκολ τη Λιόν. Δύο φορές έδειξε αυτός ο στόπερ, παιδιά. Δηλαδή κάποιος άλλος δεν βρέθηκε να τη διώξει την μπάλα. Άρτο, ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραία πάσα. Για ύπνο. Πολύ ωραία πάσα ψύχρεμη από τον παίχτη εδώ της Λιόν και το τελείωμα. 1-1 το Brentford Birmingham στο 86. 0-1 το Hull Leeds. 0-2 το Ipswich Middlesbrough. Παραμένει το 0-0 στο Wigan Swansea. Παιχνίδι που είναι κοντά στο 75. Reading QPR έγινε 0-1. Στο Oak City Bolton 1-0. Καλή φίλη. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο. Πάντα με ενημέρωση για ό,τι γίνεται στο Champions League, γιατί είναι βραδιά και με πολλά γκολ και με ανατροπές. Θα πούμε και για το ντουμπάσκετ, καθώς αύριο έχουμε δύο επίσημα παιχνίδια. Τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για Άρη και για ΠΑΟΚ. 2-3 η Μπενφίκα στο 74, κυρίες και κύριοι. Λισαβόνα, με ένα μαύρο διαμάντι που δεν πρόλαβα. Άλφα σεμέντο. Παλίκαρος. Λοιπόν, βολάρα έβαλε, γι' αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχασε μαλλιά έκπληξη και το κάνει 3-2. Μέτρα, παρακαλώ. Πλάγιο δίχτυ. Ένα μαύρο άτι. Πλάγιο δίχτυ, το ελάφι αυτό. Το ελάφι αυτό το δίμετρο. Ο νέος του ρε. Λοιπόν. Πού την έστειλε ρε φίλε, όντως. Στις κάτω αράχνες. Ναι. 2-3 η άκρη. 2-3 ενώ ένα λεπτό πριν έχει χάσει ο Κλωναρίδης μαλλί, τέτα τέτα για να το κάνει 3-2. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Νίκο. Έτσι είναι. Και πώς να το αλλάξεις. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Στα μικρόφωνα Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. ΑΕΚ Μπενφίκα 2-3 στο 74, αλλά 15 λεπτά. Ματσάρα είναι το μεταξύ. 16 χωρίς καθυστερήσεις για την ένωση του Μαρίνου Ζουνίδη ώστε να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης. Ισοφαρίζει με 10 και στον Βίλα, Νίκο Παπαδόπουλε. Νομίζω ότι είναι η ώρα. Των ομάδων παίζουν με αριθμητικό μειονέκτημα. Ένας ποδοσφαιρικός οργασμός που ο οποίος μεταδίδεται μέσα από τα ραδιόφωνά σας, παρακαλώ. Όχι, είναι από αυτές τις ωραίες βέβαια ο Champions League αυτές. Ναι. Λοιπόν, έχουμε άλλο γκολ στα παιχνίδια του Τζάμπιο. Όχι, παραμένουν όλα στο ίδιο. 1-1 η Μπάγκερ με τον Άγιαξ. 2-2 η Λιόν με τη Σαχτάρ. 4-0 το έχει κάνει η Ρώμα με τη Βικτόρια Πλζέν. 1-0 στη Μόσχα από το πρώτο λεπτό η Τσέσεκα Ρεάλ. Και 0-0 η Κοβαδόπουλε. Η United με τη Βαλένθια, η οποία η United άρχισε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο 71. Όλα τα άλλα είναι περίπου στο 80 πάνω κάτω. Φτάνει, δεν γίνεται, άντε. Διάβαζα προχθές μια ανάλυση για τρίτη του σεζόν. Ότι σε όποια ομάδα πάει τρίτη σεζόν είναι αυτή που τελειώνει. Και από ό,τι φαίνεται. Και ποιο να πάρει, ρε φίλε, δηλαδή. Το Ζιζού. Το Ζιζού. Ζιζού, ξεκάθαρα. Αλλά να σου πω κάτι, είναι και τα 26 εκατομμύρια. Μπήλε χαμηλό λίγο το χαλί μα. Εξαιρετικό είναι εμένα, αλλά εντάξει. Είναι 26 εκατομμύρια ευρώ, Νίκο. Δηλαδή τώρα δεν είναι 26 εκατομμύρια. Αυτό τώρα θα τα πάρει. Μπορεί να μην ξαναδουλέψει και ποτέ. Τι έχει μαζέψει από αποζημιώσει, ρε φίλε όμω. Τι αποζημιώσει, μόνο αποζημιώσει. Γενικά τι έχει μαζέψει. Και γενικά, δηλαδή τη ζωή του να κάναμε. Και εμεί τι γίναμε, ρε φίλε δημοσιογράφοι. Για να κυνηγάμε τον Άρη και τον Πάκο το ρεπορτάζ. Και έλα τι έγινε στην προπόνηση, όλα καλά κτλ. Αυτό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Και να κάνουμε κριτική δική. Καλά, γι' αυτό μεταφραστή δεν θα έχει. Μεταφραστή, ναι. Εμεί ούτε και μεταφραστέ. Λοιπόν, είπαμε τα ποδοσφαιρικά. Αύριο ημέρα. Υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι του Ηρακλή στο κύπελο. Βεβαίως. Με θύελα Καμαρίου στι 4.30. Συνόμορφη Νάξο. Θα διαφοροποιηθεί λίγο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου αύριο το απόγευμα. Πε δηλαδή, την Κοπαδόπουλο γι' αυτό, δηλαδή, πε μα λίγο. 4.30 με 6 θα έχετε ένα Γιούρο Ματζιού και 6 και 4. Ναι. Μετά θα έχετε ένα Νίκο Παπαδόπουλο στο στούντιο. Στην Άξο, ρε φίλε. Ναι. Το Λίμπερο παντού είναι όντω. Μετά θα έχετε στο στούντιο ένα Νίκο Παπαδόπουλο και μετάδοση από το Προμηθέα Πατρονάρη καθώ δεν είναι τηλεοπτικό. Λίμπερο θα ακούτε για να το. Για να ενημερωθείτε για τη δύσκολη αποστολή της ομάδας του Τρέλαρχου. Λοιπόν, στις 5 η ώρα νωρίτερα φυσικά θα ακούτε από την PAOK Sports Arena
Τον Νίκο Μοσκοβίτη να μεταδίδει. Χάσε τώρα αυτό. Δεν έχει την μπάλα εκεί πέρα την ώρα. Πανιόνιος. Πουλά τρέλα. 5-0 λοιπόν, Ρώμα. 5-0 Ρώμα. Άιντε. Πάλιρο. Ο Μανολάς το έβαλε. Θέλω να δω. Περίμενε το φάουλ. Μανολάς πρέπει. Όχι, δεν νομίζω. Φάτσιο πρέπει να είναι. Φάτσιο. Με πιο ψηλό είναι αυτό. Φεντερίκο Φάτσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μέτρησε. Λοιπόν, έχουμε και μπάσκετ όμως αύριο. Είναι μπασκετική ημέρα. Η Σπυριέρα μπαίνει στην φάση των 16 στο κύπελο. Φάση των 16 στο κύπελο. Λοιπόν, πρέπει να βάλει γκολ Σαχτάρ. Όχι, όχι, από πριν. Από πριν είναι. Λοιπόν, έχουμε ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Η ΠΑΟΚ Σπορτς Αρένα στις 5. Έχουμε Προμηθέας Πατρώνε του ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας καφέ στην Ελλάδα με τον Άρη στις 6. Ναι, στις 6 ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Εγώ δεν θα τολμήσω να πάρω θέση. Ο Αδαΐς έτσι μπασκετικά και θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτά τα δύο παιχνίδια από τον καλό φίλο έτσι συνοδοιπόρο στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε ακόμα ρε φίλε συνάδελφο, δηλαδή, ας πούμε, Νίκο Μοσκοβίτη. Νίκο λόγω σένα. Κοίταξε τώρα, ο Άρης είναι λίγο μια περίεργη φάση γιατί να σου πω ότι εγώ πίστευα ότι η Παρασκευή κουτσά στραβά θα την έπαιρνε την πρόκριση. Κουτσά και πολύ στραβά. Άρησε πολύ κακό βράδυ. Αλλά οπότε δεν. Αποκλείστηκε. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό για τον Άρη να ξέρει. Αυτό το FIBA Europe Cup μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο. Θα παίξει το FIBA Europe Cup. Έτσι λένε. Ο Άρης αν περνούσε, δηλαδή αν περνούσε τους Ρώσους, γιατί λογικά μετά την άλλη της έχει την. Πατουρμπίτσε. Μπράβο. Εντάξει, είτε έτσι αλλιώς θα την κέρδιζε, θα την περνούσε. Mm. Έμπαινε σε έναν όμιλο πάρα πολύ δύσκολο. Έμπαινε με τη Λούντβιξμπουργκ, έμπαινε με την Μπάμβιτ, έμπαινε με τη Μούρθια σε ένα τέτοιο όμιλο. Και θα πήγαινε. Εντάξει, οι απαιτήσεις ήταν πολύ μεγάλες. Ναι. Και έχει ένα ξεκίνημα στο πρωτάθλημα το οποίο είναι επίσης πολύ επαιτητικό. Και πάμε να παίξουμε στο Λαύριο. Το Λαύριο έχασε σήμερα. Πρώτο παιχνίδι του 16 το κυπέλλον ήταν στη Ρόδο και έδωσε ο Κολοσσός 80-72. Έχει να παίξει με το Λαύριο, έχει να παίξει με τον Προμηθέα, έχει να παίξει με την ΑΕΚ, έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Έχει δύσκολα παιχνίδια στην αρχή ο Άρης. Τώρα το αυριανό. Εντάξει, ο Προμηθέας είναι καινούργια ομάδα, έχει αρκετά καινούργια πρόσωπα. Έχει γεμίσει πολύ το ρόστερ του με κάποιους Έλληνες που okay, θα του δώσουν και βάθος, θα του δώσουν και αρκετά στοιχεία. Είναι μια ομάδα πολύ αφρητική, στο λέω γιατί τους είδαμε στα Μαυροσκούφια, δηλαδή έχουμε μια εικόνα. Είναι πραγματικά μια αφρητική ομάδα με πολλά κορμιά, με μακριά χέρια. Είναι γεμάτη ομάδα. Είναι γεμάτη. Ξέρετε, τότε δεν είχε το Λίποβι που τον είδαμε πέρσι. Ναι. Τώρα έχει επιστρέψει κανονικά. Είναι αρκετά γεμάτος. Στην έδρα του είναι έτσι και πολύ δυνατός. Για τον Άρη είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα εξ αρχής. Παιχνίδι που το ρυθμό τον ελέγχει, που κρατάει το σκορ χαμηλά, που βγάζει την ενέργειά του, που ελέγχει τα rebound, τέτοια πράγματα. Αν το κάνει, όλα τα παιχνίδια τα παίζει. Ναι. Αν ο αντίπαλος με μεγαλύτερη ποιότητα βρει το δικό του ρυθμό, ανεβάσει την ταχύτητά του, είναι εύστοχος στην περιφέρεια γιατί παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, θα το Άρη δύσκολα ακολουθεί. Ναι. Θα δούμε τι θα κάνει αύριο. Έτσι. Είναι πρώτο παιχνίδι για τον Προμηθέα. Δεν είναι πρώτο για τον Άρη, είναι πέμπτο επίσημο για τον Άρη. Εντάξει. Έχει περισσότερο ρυθμό από τον Προμηθέα, σίγουρα. Αγωνιστικά. Έχει περισσότερο ρυθμό. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον ακολουθήσει ποιοτικά. Ναι, αυτό είναι το κομμάτι για τον Άρη. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, παίζει 5 με τον Πανιόνιο. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό τι είναι ο Πανιόνιος. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Έχει φέρει 6 Αμερικανούς και έναν που έφερε σήμερα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα παίξει αύριο. Ναι. Αν αλλάξει αυτό που είναι να φύγει, θα παίξει αυτό που είναι να φύγει αύριο και μετά θα μπει αυτό. Έχει και το δίπλαρο και μετά από εκεί πέρα διάφορου άλλου Έλληνε νεαρού. Και όλα αυτά. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι σίγουρα μια ευκαιρία να περάσει στους 8. Εκείνη η πιθανότητα να βρει την ΑΕΚ. Ωραία, στο Νοέμβριο στους ημιτελικούς. Και αν τα καταφέρει και με τους δύο, να διεκδικεί το κύπελο. Okay. Και για τον ΠΑΟΚ, μια χρονιά ξεκινάει αύριο διαφορετική. Στη λογική ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια που έχει για μένα είναι αυτά τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει και με τον Πανιόνιο και με το Ρέθμο το Σάββατο για το πρωτάθλημα. Έχει θέματα, έχει διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με απουσίες και με πιθανές απουσίες ή με παίχτες που τέλος πάντων δεν προετοιμάστηκαν καλά για αυτό το παιχνίδι. Είναι κάτι με το οποίο ζει από το ξεκίνημα της προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ και συνεχίζεται. Δηλαδή, ας πούμε, ο Χρυσικόπουλος έπαθε ρε φίλε επιφυκίτιδα. Δηλαδή, Οκτώβριο μήνα. Χθες ήταν με ένα μάτι στη Media Day τόσο. Ωραία, σήμερα προπονήθηκε, αλλά οκ, okay, τον ενοχλεί. Ο Μαλίκ Πόουπ, γιατί δύο παίξουμε παίζουν ίδια θέση, έτσι. Ο Μαλίκ Πόουπ έχει ένα ζήτημα, έκανε μια μικροεπέμβαση για ένα θέμα που έχει δώσει ένα σημείο στη μασχάλη και είναι και αυτός αμφίβολος για αύριο. Ο Χρυσικόπουλος δεν είναι αμφίβολος, αλλά οκ, okay, δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία, έχει αυτό το θεματάκι στο μάτι. Ναι, είναι εκτός ο Γκος,
Γενικά έχει ζητήμα. Αμάν! Τι κάσε εδώ, ρε! Τι ντου ήταν αυτό! Φαν πέσιμο τελείως. Πω, πω. Σούτια. Λοιπόν, οπότε έχει διάφορα θέματα να αντιμετωπίσει, αλλά έχει έναν αντίπαλο που εντάξει, νομίζω ότι ποιοτικά υπάρχει διαφορά. Αυτό το παιχνίδι είναι στις 5. Θα έχουμε. Δεν είναι ούτε αυτό τηλεοπτικό. Η ΕΡΤ θα δείξει τα δύο μάτς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν πάω από κάτι, φυσιολογικό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός παίζει με το Παγκράτη. Δηλαδή ένα σκορ μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, 45-104. Παγκράτη, θα το δούμε. Ο Παϊάεκ. Όχι, ο Παλίγαρος το βγάζει. Κάτσε, συνεχίστε. Πάμε, πάση. Βγαίνουμε. Τελείωσε, το καθάρισε. Αυτός θα το πω. Αυτός είναι. Έχει ακόμα 10. Φύγε, Ελάφη, φύγε. Αυτός που βάλε τον κόλ είναι. Ναι. Όχι, άλλο Ζέλσον. Άλλο Ζέλσον. Λοιπόν, κάπως έχουν τα πράγματα τα μπασκετικά για τα πρώτα αυριανά παιχνίδια. Ο Άρης παίζει πρώτη αγωνιστική, είπαμε, με το Λαύριο. Την Κυριακή. Στο Λαύριο. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά το Λαύριο, να ξέρεις. Δεν είναι η ομάδα που ήταν πέρσι. Γιατί και το Λαύριο αποκλείστηκε από τους ομίλους του FIBA Europe Cup. Για τον Άρη σήμερα και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με αυτή την ανακοίνωση των οργανωμένων κατά του κεντρικού Super 3, του Προέδρου. Ναι. Υπάρχει ζήτημα εκεί, είναι ξεκάθαρο, δεν είναι. Απλό φάνηκε και από την περασμένη Παρασκευή ότι υπάρχει θέμα. Ήσουν στο γήπεδο την περασμένη Παρασκευή, ήσουν, ναι. Ήμουν, ναι. Ήταν όντως άδειο το πέταλο. Σχεδόν, ναι. Ναι. Οκ. Okay. Το ανέφερα χθες ο Αγγέλου σε αυτή την παρουσίαση. Ήταν. Ότι εμείς παίζαμε με 2.000 κόσμο και το ποδόσφαιρο παίζει με 20. Έβγαλε παράπονο. Αλλά δεν ξέρω, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα και μάλιστα και βγαίνουν και δημόσια από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω κατά πόσο λύνονται. Δηλαδή, όταν είναι εσωτερικά, κάποιο θα κάνει λίγο πίσω, κάτι θα γίνει μια κουβέντα. Σου πω κάτι. Κάτι από εκεί θα βγει άκρη. Τώρα, όταν βγαίνουν έτσι δημόσια και μάλιστα υπάρχουν εκφράσεις τύπου είσαι μπροστινός από κάποιον και ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Ήταν ευθεία επίθεση. Όντως. Ήταν ευθεία επίθεση. Όντως. Για κάποιον ο οποίος είναι απ' έξω του κάνει εντύπωση, αλλά για κάποιον ο οποίος τα ζήγινε κοντά στην ομάδα. Και για μένα πρέπει να κάτσουν οι δύο πλευρές και να τα βάλουν κάτω. Εντάξει. Ναι. Για να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Γιατί ο φετινός Άρης με τις δυσκολίες που έχει. Όχι, και με κόντρα με κόσμο δεν γίνεται να πάει. Συμφωνώ. Δεν θα πάει. Σίγουρα. Δεν θα πάει. Δεν λέω, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ναι. Αλλά με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εντάξει. Mm-hmm. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Απλά σου λέω, δεν ξέρω όταν φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι, υπάρχουν γιατί, δηλαδή και ανακοινώσεις, ναι, και χαρακτηρισμοί, ας πούμε, και όλα αυτά. Και να σου πω κάτι, οι οργανωμένοι του Άρη δεν παίρνουν, αυτό θα πω μόνο, δεν παίρνουν ποτέ τυχαία θέση για κάτι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή για να προβούν σε αυτή την απόφαση και σε αυτή την ανακοίνωση θα είχαν τους δικούς τους λόγους. Ας κάτσουν να τα βρουν οι δύο πλευρές, να δουν τι πρέπει να γίνει, για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Τι έγινε, φλαγκάκι μου, τι έγινε, αδελφέ. Έλα εδώ. Λοιπόν, πλησιάζουμε. Θα βγείτε μετά. Θα βγείτε μετά. Πλησιάζουμε η ώρα. Προς το τέλος των αγώνων του Champions League. Η αγωνία στο κόκκινο. Τα περισσότερα είναι στις καθυστερήσεις πλην του Old Trafford εδώ του Νίκου Παπαδόπουλου. Θα βάλει ένα γκολ στην. Άντε ρε Μουρίνιο. Fergie Time θα το βάλει τον γκολ και θα κερδίσει ένα 0. Για Fergie Time. Λοιπόν, η Ρώμα το κάνει όντως 5-0 τώρα στις καθυστερήσεις. Νομίζω μετράει αυτό το γκολ κανονικά. Το έβαλε πάλι ο Τζέκο. Χατρίκ. Ναι. Το ΑΕΚ Μπενφίκα είναι στο 2-3. Η Μπενφίκα έβαλε μια γκολάρα. Αυτό ο παλίκαρο Σεμέδο έκανε το 2-3 με 10 παίκτες. Από το ημίχρονο. Παραμένει το 1-1 στο Bayern Μονάχου Άγιαξ. Παραμένει το 2-2 στο Λιόν Σαχτάρ με τη Λιόν να έχει σοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει το 1-0 Τσεσεκά με τη Ρεάλ, πάει να πάρει μεγάλη νίκη. Η Τσεσεκά στο 82 είναι το United Valencia 0-0. Τελικά σε παιχνίδια που ξεκίνησαν στην Championship στις 10 παρατέταρτο είναι το Aston Villa Preston που έληξε 3-3 με ημίχρονο 2-0 παρακαλώ. Το Bradford Birmingham που τελείωσε στο 1-1. Το Hull Lynch που ήταν 0-1. Το Ipswich Middlesbrough 0-2. Wigan Swansea είναι στο 0-0 ακόμα. Λοιπόν, η United προσπαθεί να πλησιάσει την Νίκο Παπαδόπουλε. Προσπάθεια. Υπάρχει πολύ κράξιμο στο Μουρίνιο. Για πες μας λίγο. Αρκετό υπάρχει. Ναι. Δηλαδή τον κράζουν. Δέχεται αυστηρή κριτική, ας πούμε, και από τα μεγάλα μέσα της Αγγλίας. Εγώ BBC, Guardian και όλα αυτά. Έχεις εικόνα. Ή είναι απλά. Ξέρεις, φήμη, speculation που το λέμε εμείς στην Αγγλία, μέσω social media. Κοίτα, αυτοί νομίζω για την ώρα κάνουν μια απλή καταγραφή.
Ναι. Δεν έχουν περάσει δηλαδή στη φάση, να το πω έτσι λαϊκά, γιατί είναι και πιο ανάλαφρη εκπομπή του Πινέλου. Στο ξεφωνητό. Ναι, το δηλαδή. Πινέλο. Το γνωστό, ναι. Του Πινέλου είναι η κομμοσκοπήτη, εντάξει. Ναι. Αλλά σου λέω. Καλά, το... εντάξει, υπάρχει και ένα σέβα, έτσι, γιατί ναι. Δεν είναι ο τίποτα. Ο Παϊάεκ, όχι. Ωραία, μάντε λεμό, τον λέω από δεξιά, ρε φίλε. Δώσ' του την μπάλα. Απλά εγώ θεωρώ ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, το δεις, έτσι, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, ναι. Είναι νομίζω ο Πορτογάλο Ντούσαν Παγίπης. Τον έχει αρχίσει να τον αφήνει πίσω το ποδόσφαιρο. Θα έλεγα εγώ. Θα έλεγα κάτι κακό, αλλά δεν το λέω. Τι. Πέρασε κάτι κακό να πω για τον. Ντουσκάρα, τι ρε φίλε, ο πρίγκιπας του Νεράτιβα. Τίποτα. Όπου ναι. Έχει πάει, έχει πετύχει. Αλήθεια είναι αυτό. Πες εσύ το αντίθετο. Αλήθεια είναι. Εντάξει, μόνο στον Άρη δεν πήρε τίτλο. Γιατί είναι από το αντίθετο. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Που ήρθε ο Ολυμπιακός από ένα μήνα διακοπές το 8 και χάσαμε τον τελικό στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή ο Χριστός και Παναγία. Ένα μάτς ήταν εκείνο, φίλε. Ένα μάτς ήταν. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες. Για πες τώρα τι γίνεται με τον Μουρίνιο δηλαδή. Οπα, τι έγινε. Τον έχουν για το σούτι. Κύριε Άλφιλε, πάει για πολύ κάζο τώρα και πέρα. Και αυτό είναι το πρώτο λεπτό, ρε φίλε. Και αυτό ο Λοπετέγγι είναι σφιχτό, να ξέρει. Αυτό είναι το πρώτο στιγμή που τον έχω δει κάποιον μου θυμίζει και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον, ρε φίλε. Γυρίσει κανένα Ζιντάν στη Ρεάλ. Έτσι όπω πάει αυτό. Μπα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Και τζιού του συμπαθώ, σε όποια και αν πάει, δουλειά θα κάνει αυτό το πράγμα. Κοίταξε του πολλογά στην Ισπανία, κανεί δεν στρίβει, φίλε. Ναι, και η Μπαρσελόνα πολύ. Η Μπαρσελόνα δεν στρίβει. Και Ατλέτικο φέτο δεν. Όχι, δεν είσαι τρεπ. Τις τελευταίες εβδομάδες κάτι λίγο, κάνει, okay, αλλά γενικά δεν είναι κανένας από τους τρεις όπως ήταν. Υπάγερ, όπως τώρα πάει να κάνει γκέλα με τον Άγιαξ, αγαπητοί. Μέσα στην έδρα του. Καλή τον Άγιαξ, το κάνει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχουν νέους προπονητές. Η Μπαρσελόνα έχει το Βαλβέρ τη δεύτερη χρονιά. Αλλά η Ρεάλ, α πούμε. Ο Βαλβέρ πέρυσι ήταν πολύ επιτυχημένο, δε φίλε όμω. Okay, μόνο τσέπο δεν κατάφερε να φτάσει πολύ ψηλά, αλλά γενικότερα το πήρε περπατητά το πρωτάθλημα. Γιατί εντάξει, και άλλοι δεν ψηλό έστρεπαν. Η Ρεάλ έχει νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία. Η Μπάγκερ έχει τον Κόβατ. Δεν έχει τον Ρονάλντο πλέον, έτσι. Ναι, και δεν έχει τον Ρονάλντο. Η Μπάγκερ έχει τον Κόβατ. Νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία. Νέα πράγματα. Χωρί πολλέ μεταγραφέ όμω. Χωρί πολλέ μεταγραφέ. Χωρί μεταγραφέ πρώτη γραμμή θα πω εγώ, Νικοπαδόπουλε. Superstars. Εντάξει, η Μπάγκερ έχει ένα κορμό τελικό στο Μόναχο. Ένα-ένα Μπάγκερ Μονάχου. Άγιαξ. Ο τερματοφύλακα του Άγιαξ. Καλό παλικάρι. Αυτό ο Κόβατς, ρε φίλε, δεν μοιάζει πολύ με έναν ηθοποιό τον Mads Mikkelsen. Πώς λέγεται, που έπαιζε στο καζίνο Ρογιάλ. Με τα εκπληκτικά μαλλιά. Με τα εκπληκτικά μαλλιά εκείνα, ναι. Παίζει το Λεσίφα. Ναι. Γιατί η εκπομπή και εσύ είναι φίλη. Παίζει και στο Χάνιμπαλ. Σωστό, Νίκο. Σειρά το Χάνιμπαλ. Σωστό, το ξέρω, Νίκο. Ναι. Το ξέρω, Νίκο. Τώρα το δίνει στο offside. Το δίνει στο offside τώρα, επόπτη. Πριν στον κόλλο δεν το είδε στο offside, τώρα το σήκωσε. Τελείωσε το σουτ. Στη χαμένη τη φάση. Τέλος πάντων. Τελείωσε το σουτ. Μπράβο, Νίκο Παπαδόπουλο. Εγώ το έχω παρατήσει κάπου, δεν μπορώ να. Θα βγουν τώρα, κάνουν διάλειμμα για την 8η σεζόν, θα συνεχιστεί πιο μετά. Δεν έχει βάλει πόντου στο Netflix ακόμα, ρε φίλε, το σουτ. Στον 7ο. Εγώ το βρήκα στο ίντερνετ που το βρίσκω, παιδί, με αγγλικά κανονικά. Ορίστε, συνάδελφο. Και το βλέπω και online. Δεν το κατεβάζω το τίποτα. Online το βάζω με αγγλικού υπότιτλου, το βλέπω. Γιατί ρε πουλάκι μου. Δεν έχει lower. Δεν έχω. Δεν έχεις. Lower έχω. Τέλος πάντων. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε. This is a mobile phone. Λοιπόν, και ψάχνω τώρα τι να δω, δεν ξέρω. Είμαι σε αναζήτηση. Έχεις πάρα πολλές επιλογές στην Ελλάδα. Ναι, θέλω να μου προτείνεις κάτι όμως, Ρενίκο. Τι θέλουμε να δούμε, ρε φίλε. Δοκάρι για το United. Τι θέλουμε να δούμε, πού θέλουμε να κινηθούμε. Εντάξει. Από τη φάρο χτύπησε εσύ. Κάτσε λίγο πιο κάτω. Ρε. Σε το φάλο Τάσου Κυριάκου στο Άρη Σάκη 1-3. Σωστός. Κάτι ψάχνω, ρε φίλε, να δω. Δηλαδή, ναι, τι ρε παιδί μου, ψάχνει να δει εποχή, ψάχνει να δει κάτι. Romance, ψάχνει να δει. Τελευταία το έχω δείξει πολύ στις ταινίες. Ναι. Είτε στο σινεμά. Συνήθως σινεμά. Είτε στο σπίτι. Εντάξει. Θα με πας να δω το Bohemian Rhapsody. Να, έχω κλείσει, έχω τάξει άλλο πάντο εδώ, φίλε. Έλα, αλλά μπορεί να έρθει μαζί με την Καλλιρόη να πάμε τετράδα. Τρομερό. Δεν θα νιώσει. Δεν, τώρα για το Freddie Mercury τη ζωή τώρα. Όχι. Παίζει αυτό ο παλίκο που έπαιζε το Mr. Robot, ξεκινά το Mr. Robot, ορίστε. Αυτό τι φάση είναι, γιατί μου το έχουν αναφέρει κι άλλοι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ναι, τι υπόθεση έχει, τι story έχει, κάτι δηλαδή. Έχει να κάνει με μια ομάδα τέλος πάντων hacker και όλα αυτά. Και αυτό ο οποίο παίζει τον Mr. Robot, να πούμε έτσι. Είναι. Τι να σου πω. Ο γουρλωμάτης αυτό. Ναι. Είναι άρρωστο ψυχάκι και αυτό ο οποίο παίζει τον Freddie Mercury στο ναι. Bohemian Rhapsody. Το οποίο πότε βγαίνει. Κάπου τον Οκτώβριο νομίζω βγαίνει. Πιο μέσα δηλαδή, πιο μετά. Ναι. Στα τέλη του μήνα, ξέρω εγώ, μέσα τέλη του μήνα. Λοιπόν, μένει με 10 ο Ακινφεύ. Αλλά γιατί μένει με 10, έκανε πέναλτι. Πενάλ, λογικά ναι. Άμα δεν δώσει το πέναλτι, περίμενα εδώ. Κάτσε γιατί έχει και φάουλ επικίνδυνο η ΑΚ. Για να δούμε λοιπόν, πάμε στο ΑΚΑ, γεμίζει ο. Πάμε στο ΑΚΑ. Πάμε στο ΑΚΑ, φίλε. Γεμίζει ο Κοπιτσής, διώχνει ο. Κάτσε, έδωσε κόκκινη κάρτα. Ο Λίσανδρος. Γιατί έδωσε όμως, ρε φίλε. Γιώργα Μλής. Πινελίκια στο διαιτητή. Τον πινελίκιασε. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάρτε. Συνεχίζει να τον πινελικώνει και του δίνει και άλλη. Ω, του δίνει μία και δεύτερη μετά καπάκι.
Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση τώρα. Όπως έχει πει κάποτε και ένα ποιητή στο μικροφόνο. Τι είναι ο κανονισμός σε αυτήν την περίπτωση, ρε φίλε. Και εγώ σου τάπα, φέρθηκε κάρτα. Άλλη μια φορά σου βγάζω κόκκινη κάρτα. Ποιον μου θυμίζει αυτό, θα σκάσω, ρε φίλε. Ποιο, ρε. Πολοπετέλη. Κάποιον μου φέρνει. Κάποιον παλιό ηθοποιό. Δεν μου έρχεται με τίποτα. Ωραία, αλλά για σε δεξιά για την ΑΕΚ. Πάμε, πλάγιο λοιπόν, για την Μπενφίκα. Κρατάνε οι αιτοί τη Λισαβόνα, κρατάνε. Αλλά δύο λεπτά. Αλλά δύο λεπτά ακόμα. Η αγωνία στο κόκκινο κυρίε εκεί, όλο για το ακαόρθιο. Τα παλικάρια του, δεν θυμάμαι του, πώς του λένε τον προπονητή του. Δεν θυμάμαι πώς το κρατάνε, με 10 παίχτες. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα, ξέρω, αλλά δεν μου δίνεις λίγο εικόνα που θες να κινηθείς, ρε φίλε. Ναι. Για να σε κατευθύνουμε. Κάτσα το σούτ, α πούμε, με τράβηξε, υπάρχει. Ναι, οκ. Δεν σε κούρασε προς σημείο και μετά. Όχι, δηλαδή, όχι. Δεν έγινε κουραστικό δηλαδή. Όχι. Δεν έχει κάνει μια τεράστια κοιλιά από ένα σημείο και μετά. Όχι. Η οποία είναι συνεχόμενη. Στα δικά μάτια όχι τόσο πολύ. Ναι. Κοίτα, το αρχίζουν να το παρατραβάνε σιγά σιγά. Αυτό λέω. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, η φάση των πολιτικών σειρών τύπου τέλος πάντων με διάφορα τέτοια ζητήματα σε ενδιαφέρουν. Δηλαδή, α πούμε, House of Cards έχει δει. Ναι, τα έχω δει. Homeland έχει δει. Όχι, δεν έχω δει. Homeland να δει λοιπόν. Ξεκίνησε το Homeland σιγά σιγά. Ωραία, εδώ Homeland. Απλά ηθοποιό που παίζει. 6-7 σεζόν. Δεν με ψήνει πολύ το. Ο ηθοποιό είπε. Ναι, ο ηθοποιό. Δεν παίζει και πολύ. Α, εντάξει, οκ. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι διαφοροποιεί την κατάσταση. Ωραία, θετικό. Κρατάει η Μπενφίκα. Πάμε 4 λεπτό καθυστερήσεων. Μένουν ακόμα, τι είπα. Μένουν ακόμα. Η σημαία της πόσο φέισα, βέβαια. Πολύ, πολύ μεγάλο πνευμόνι. Εξαιρετικός παίκτης. Κρατάει η Μπενφίκα το 2-3. Όχι τώρα η Έκμαν, μάλλον θα γεμίσει. Ψάξει να γεμίσει κάπως. Ακούω, αλλά. Και τι να κάνει τώρα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Άντε, ρε, άντε. Κουράσατε. Τελείωσε κανένα άλλο. Τσιγκρίνσκι. Το CSKA Real βλέπω δεν έχει τελειώσει ακόμα λόγω και της αποβολής του Αγκυμφεύ. United παραμένει στο 0-0. Στο 90 στο United. Βαλένθιο παραμένει στο 0-0. Για γέλια. Διώχτω τον. Στο 0-0. Mourinho out. Η ΑΕΚ αριστερά με το Χουλτ. Πας στον άξονα. Χάνεται. Πω, πάτε κόντρα για την Μπενφίκα. Καθάρισε στη γωνία. Στη γωνία φεύγεις. Στη γωνία φεύγεις. Όχι. Ωραίος, σωστός. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Πάμε, και κάπου εδώ τελειώνουν όλα σιγά σιγά. Τελευταία φάση είναι αυτή λογικά. Τα δεξιά είναι τα καρφιά που πανέω ο κόσμο και τέτοια. Λοιπόν, τα γνωστά. Κοτάρε δεν πάνε να κάνουν επίθεση. Ξεκάθαρα. Ναι. Φέρε παίχτε τίγρη και τέτοια. Δεν είναι αυτή η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε. Όχι, ρε, εσύ, εντάξει. Μα πήγε τζάμπα. Πήγε να κάνει τώρα. Τέλος. 2-3. Εντάξει, η ΑΕΚ πήγε να κάνει το Όσκα τη μεγάλη ανατροπή όπω έχει πει και μια ψυχή τότε σε εκείνο το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με το χαμένο πέλεδο του Τσόρι. Πήγε το κάνει 3-2, δεν τσέκατσε η φάση με τον Κλωναρίδη και στο καπάκι πέρασε άλλο 2, έστειλε την μπάλα στη γωνία και έκανε 2-3. Στο Old Trafford, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, μένει μόνο λοιπόν το United Valencia. Εκεί πόσε καθυστερήσει θα έχουμε. Τώρα θα τι δείξει. Ξεκινάνε σε 3 λεπτά. 3 λεπτά καθυστερήσεων. Για να βάλει τον γκολ στη Fergie Time United. Δύσκολα. Και να κερδίσει με 1-0 τη Valencia. Ότι έχουν σκεφτεί τι είχε κάνει η United, είχε κερδίσει. Τι. Έχασε την West Ham. Όχι, ρε, τι είχε κάνει στην πρώτη διαγωνιστή και το Champions League. Α, είχε κερδίσει εκτό έδρα. Είχε κερδίσει, κάπου είχε κερδίσει ένα χωριό. Όντως είχε κερδίσει, δεν έχει άδικο και εγώ θυμάμαι. Με δύο γκολ του Πογκμπά. Κολλάρα. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Και δεν με φάει γκολ την Βαλένθια τώρα και. Λες. Και λαϊκά δικαστήρια έξω από την τύρα τη United. Κάτι τέτοιο. Μολότοφ και τα κρυγόνα. Μολότοφ και τα κρυγόνα. Δυνάμει στο ορμάτ. Παρατάσσονται. Football Factory. Βασίλη Σαμπράκο. Μάλιστα. Λοιπόν. Τα λέει. Τελικά στο Champions League είναι το ΑΕΚ Μπενφίκα 2-3 0-2 το ημίχρονο. Το Ρώμα Βικτόρια Πλιζέν 5-0, 2-0 το ημίχρονο. Το Λιόν Σαχτάρ 2-2-0 το ημίχρονο. Το Μπάγερ Μονάχου Άγιαξ 1-1 όσο και το ημίχρονο. Επίσης τελικά από το απόγευμα τα παιχνίδια που έγιναν πιο νωρίς. Χόφενχάιμ Σίτι 1-2, 1-1 το ημίχρονο. Και Γιουβέντους Young Boys 3-0 με 3 γκολ του Ντιμπάλα που έκανε χατρίκ. 2-0 το ημίχρονο. Εκεί μένει μόνο τελικό στο United Valencia. Και εμείς σιγά σιγά, Νίκο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Νομίζω ότι ήρθε. Είχαμε μαζί μας φυσικά τη στοίχημαν.gr. Η στοίχημαν η οποία έχει τις καλύτερες αποδόσεις, έχει μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Τέτοιες μέρες μπορείτε να καταλάβετε πολύ καλά στο Champions League, στο Europa League, το πόσες επιλογές μπορείτε να έχετε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να στοιχηματίσετε, να παίξετε live στοίχημα, έχετε την επιλογή του cash out την ώρα του αγώνα. Όλα αυτά μέσα από τη στοίχημαν.gr. Μου κάτσε να δούμε και αυτή τη φάση. Φλέει ένα λεπτό είναι ακόμα να δώσουμε τελικό και στο United Valencia. Ο Φελαϊνί έχει βάψει αυτό το καταπληκτικό μαλλί, το έχει βάψει εξανθόρε, φίλε. Δηλαδή. Τα έχει κάψει τα μαλλιά του. Πω. Τι καγκουριά είναι αυτό. Φαλάκρο, στα μην.
Λοιπόν, γεμίζει εδώ αυτό ο σο. Προ το Φελαίνη. Παίρνει την κεφαλαία του Ξανθομαλή. Διώχνει αρχικά. Οπα! Και το έβαλε. Άρε, Λουκάκου. Ρε, Λουκάκου. Φελαίνη το. Στο ταξί έβαλε γκολ πάλι ο Μακέντα σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Στα κυπέλα. Τον Παντελού Γκολάρα. Και ανεβάζει ένα. Πάρε Λουκάκου, εσύ φλάκα. Φανέλα του Μακέντα από την United. Βέβαια, καταλαβαίνει το πάρε Λουκάκου και εσύ φλάκα. Γενικότερα έχει να κάνει Μακέντα, με το... τη φιλική ατάκα του Νίκου Παπά. Τότε, αν θυμάσαι στο Σκουρτόπουλο, πάρε το Χριστίδη, εσύ φλάκα. Είχαμε διαβάσει τα χείλη του τότε. Λοιπόν. Πέσιμο το Πογκμπά μέσα στην περιοχή. Δεν είναι τελικό ακόμα. Εδώ δεν είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Δεν ξέρω, ήταν όχι, ένα πέσιμο. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, μάλλον για 0-0 πάει το United Βαλένθια και με το United ποτέ δεν ξέρει αν δεν τελειώσει το παιχνίδι. Τα έχει κάνει πολλά και στο παρελθόν. Άμα να μανίκο Παπαδόπουλε, άμα να γίνει στην κόντρα Βαλένθια. Όχι, κακή πασά έκανε. Κακή πασά έκανε. Πάμε για 0-0 λοιπόν εκεί. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο εδώ στις 10 και λίγο παραπάνω και με Champions League εννοείται και με ρεπορτάζ από τη Λευκορωσία αύριο γιατί και απεσταλμένους θα έχουμε εκεί. Και δηλώσεις και τα πάντα. Και με λίγο μπάσκετ παραπάνω με τα παιχνίδια του Άρη και του Πάου. Και με Ηρακλή. Από και στι 4,5 ημετών. Πώ την εβδομάδα ξεχνάω, Καμαριών. Θύελλα Καμαρίου. Θύελλα Καμαρίου. Ναι, ναι. Η οποία είναι από τη Σαντορίνη, είπαμε. Νάξο. Στην Άξο παίζει, νομίζω ότι Σαντορίνη είναι. Α, ναι. Ναι. Εντά. Γιατί και έχει γήπεδο στην Άξο. Λοιπόν, αυτά από εμά ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Ξεκινάει στι 12. Ναι. Θεωρητικά τελειώνει στι 2. Πολλέ φορέ πάει και μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τα λέμε ξανά αύριο στι 10 με τι δοσμένε στο Λίμπερο 104,4. Καλό σα βράδυ.